για πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φέτος που έχω πει πίνω καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήριες, καμ του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα! Προχωράμε μέσα στο Γενάρη, κυρίες και κύριοι, αποκλειστικό! Σας δίνω σήμερα 9 έχει ο μήνας! Μόνο εδώ, φίλε, δεν το ακούσει αυτό. Πουθενάλλου! Πουθενάλλου! Όλο αυτό επειδή με τα αποκλειστικά τώρα τελευταία γελάει όλος ο κόσμος και όλη η κοινωνία. Δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι. Εδώ είμαστε! Έχω. Τον άνθρωπο κονσόλα. Τον άνθρωπο ορχήστρα. Χρήστο Κιώση πίσω από τον Πλημπλίκη, κυρίες και κύριοι. Η οροσειρά των ηχοληπτών. Το αραράτ. Τη ηχοληψία τη κονσόλα. Σε καλά, λεβέντη μου. Βαλίκα, ρε. Εσύ, αγόρι μου, εσύ. Ο δεύτερο μετά πάρα πολύ μακριά. Τώρα δεν σκαλάει, δεν ακούει μάλλον. Αλλά εντάξει, οκ, αγοράκι μου. Εδώ είμαστε. Παρεούλα, Κωστίτσα Τσαρό στο μικρόφωνο. Έφυγε το μπουτσουνάρα μου. Πάμε 2 ώρες να κάνουμε τα δικά μα όπω το κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Να ακούσουμε τα ποταπά μα. Να μιλήσουμε για μπαλίτσα, για τον Μπάουκ και όχι μόνο. Να ακούσουμε τα ηχητικά μα. Να ανοίξουμε γραμμούλε, να μιλήσετε εσεί. Να παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση άμα προλάβουμε σήμερα. Να κληρώσουμε και σήμερα ωραία πραγματάκια, διότι και σήμερα σας έχω ωραία πράγματα. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης έρχεται να σας γνωρίσει την Huawei, κορυφαία εταιρεία στην Ανατολή του 2018. Σας παρουσιάζει την κορυφαία εταιρεία της ΑΠ Ανατολής. Η Huawei που κατάφερε σε πολύ χρονικό, μικρό χρονικό διάστημα να ξεπεράσει παραδοσιακές μάρκες, την τεχνολογία. Δημιούργησε συσκευές με πολύ ελκυστικό design, δίνει την ευκαιρία στον καταναλωτή να αποκτήσει σε χαμηλή τιμή ένα εκπληκτικό smartphone υψηλών αποδόσεων. Καταπληκτικά πράγματα. Huawei λοιπόν, θα σας πω ότι τις προσεχείς ημέρες θα κληρώσουμε ένα τέτοιο υπέροχο smartphone στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης που διαθέτει όλες τις σειρές της Huawei και την Y που είναι η πιο οικονομική και την P9 Lite που έγινε best seller το 17. Πραγματικά σάρωσε, αλλά και τη σειρά Mate με την πιο προστή πολυτέλεια με την ανεπανάληπτη κάμερα για τις πιο ζωντανές φωτογραφίες. Το 2018 το νέο σου smartphone είναι Huawei που θα το βρεις στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Επειδή εγώ δεν έχω τέτοιο κινητό, αλλά άνθρωποι που έχουν τέτοιο κινητό μου λένε ότι άργησες κιόλας. Άργησες κιόλας. Μην κολλάς στις μάρκες, μην κολλάς εδώ. Πραγματικά θα δεις ότι μιλάμε για εξαιρετικά τηλέφωνα. Και γι' αυτό και η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης σας βάζει σε αυτή τη διαδικασία να βρείτε όλα τα μοντέλα εκεί στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Φυσικά, χορηγός πρώτης ώρας είναι και το Όλα στα Όρθια. Εκεί θα βρείτε πεντανόστιμο χειροποίητο γύρο. Να σας μιλήσω για τη σκεπαστή χειροποίητος γύρος. Που σκεπάζεται με 2 αφράτες γίγας πίτες. Άκου τώρα, άμα δεν σου τρέχουν τα σαλάκια, Χρήστο Κιώση. 2 αφράτες γίγας πίτες και αναπαύεται σε ένα στρώμα φτιαγμένο από μίξ τυριών, ξεροψημένο μπέικον, πιπεριά και μανιτάρια. Και άμα γουστάρεις και κρεμμύδι. Όχι, ρε φίλε. Είμαστε, αλλά δηλαδή πρωί-πρωί μην μας το κάνεις αυτό, τρέξε τα σαλάκια μας. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και στην Κωνσταντινούπολης 37 και στη Λεωφόρο Στρατού 18. 2310-837-166 χορηγή πρώτης ώρας. Σήμερα θα παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση, ελπίζω, αν προλάβουμε με τις γραμμές, να δώσουμε και σε εσάς την ευκαιρία για δωράκια. Να πω ότι κληρώνουμε μία σακούλα κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλη σήμερα στην περιοχή του Ευόσμου, Μενελάου 29. Ο Μιχάλης που χρόνια τροφοδοτεί τον κόσμο με κρέατα μέσα από την εκπομπή. Μια σακούλα, τα κρέατα ενός μήνα παίζεται σήμερα. Εκπληκτικό δώρο. Τα κρέατα ενός μήνα. Ελπίζουμε να πηγαίνουν εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Θα μου πεις ποιος δεν έχει. Εντάξει, απλά κάποιοι το έχουν παραπάνω ανάγκη από άλλους. Εμείς σήμερα λοιπόν κληρώνουμε μια τέτοια σακούλα κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλης. Γράφεται FM. Αφήνουτε κενό και το μπουμπουνάτε στο 54526. Ημέρα κυπέλου σήμερα με τα τρίκαλα διαδικαστικού χαρακτήρα, αφού η ομάδα φρόντισε έτσι πρέπει στο πρώτο παιχνίδι να πάρει ένα τέτοιο σκορ που σήμερα
θα είναι η ευκαιρία για αυτούς που δεν έχουν πολύ χρόνο να μπουν και να αποδείξουν πράγματα. Αρπάξτε την ευκαιρία, το λέω κάθε φορά. Πώς άρπαξε την ευκαιρία ο Λιμνιός όταν του την έδωσε ο Λουτσέσκου? Πώς άρπαξε την ευκαιρία ο Πέλκας όταν τον έβαλε στον άξονα? Εντάξει, τραυματίστηκε ο Καντουρί, έτυχε. Την άρπαξε όμως την ευκαιρία. Πώς άρπαξε την ευκαιρία ο Πασχαλάκης και είναι βασικός για αντικατάστατος και τρέχει σε ρί 500 πόσα λεπτά χωρίς να έχει σπάσει παρθενιά της εστίας, χωρίς να έχει κουνηθεί το δίχτυ πίσω? Έτσι λοιπόν, αρπάξτε κι εσείς την ευκαιρία σήμερα που σας δίνεται. Χαίρομαι που επιστρέφει ένα παιδί σήμερα μετά από πάρα πολύ καιρό ως βασικός, λέω, γιατί είχε μια μικρή, μια ολιγόλεπτη συμμετοχή στο μάτς του πρώτου, το πρώτο αγώνα στα Τρίκαλα. Μιλάω για το Μιστακίδη, το οποίο παιδί μετά από ένα σοβαρό τραυματισμό επιστρέφει, ένας Έλληνας με πολλές δυνατότητες. Το είδαμε αυτό πριν τον τραυματισμό, που ελπίζουμε να είναι ανεπηρέαστος από τη μακρά αποχή, να μην έχει θέματα με την υγεία του, και θα είναι μια ακόμα πάρα πολύ σημαντική λύση σε αρκετές θέσεις μπροστά, γιατί ο Μιστακίδης μπορεί να αγωνιστεί και στη μία πτέρυγα και στην άλλη πτέρυγα και πίσω από τον επιθετικό. Ένα παιδί το οποίο το είδαμε στο Βεστφάλεν, θυμάσαι στο μάτς εκείνο με την Μπορούσια Ντόρτμουντ στο διπλό με τον γκολ του Μακ, που έπαιξε δεξί μπακ και διέπρεψε. Το θυμάστε εκείνο το παιχνίδι. Επιστρέφει λοιπόν ο Μιστακίδης, είναι ένας από αυτούς που θα πάρουν πολύ χρόνο σήμερα. Επίσης ευκαιρία θα πάρει και ο Πούγκουρας από ό,τι φαίνεται και ο Δελιγιαννίδης. Στην αποστολή είναι ένα πιτσιρίκι, ο Λίρατζης, για τον οποίο ακούμε εξαιρετικά πράγματα. Λέγεται ότι η ομάδα μας τελευταία στιγμή τον κράτησε στην Ελλάδα, γιατί οι άνθρωποι της Arsenal, ακόμα και μέσα στο αυτοκίνητο λέει, που τον πήγαινε στην Τούμπα για να υπογράψει, δεχόταν πιέσεις για να τον πάρουν μαζί τους. Είδατε τι έγινε με τον Μαυροπάνο. Δηλαδή μην νομίζετε ότι επειδή εμείς είμαστε σε μια κατάσταση νιρβάνα σαν ποδοσφαιρικά, αλλά σαν χώρα, που φτάνει ο παίκτης 23 και 24 και το λέμε ακόμα ταλέντο, ότι το ίδιο ισχύει και έξω. Το Μαυροπάνο, αν σας έλεγα τη φάτσα του, την ξέρετε του Μαυροπάνου? Και τι έκανε, θα πεις, έπαιξε 15 μάτς με τα Γιάννενα. Ναι, αλλά αυτοί τον παρακολουθούν στις προπονήσεις, τον παρακολουθούν στις μικρές εθνικές ομάδες, τον παρακολουθούν από το υποδομές εκεί που ήταν πριν πάει στα Γιάννενα. Τον παρακολουθούν παντού, όπως έγινε με τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, όπως έγινε με πολλούς άλλους παίκτες που έβγαν πιτσιρικάδες έξω. Το Ρέτσο τον είχε δει κανένας, το Ρέτσο, εδώ στην Ελλάδα, είχε παίξει? Ούτε στον Ολυμπιακό δεν είχε παίξει. Ο ποιος Ρέτσος τώρα, πλάκα μου κάνετε? Κι όμως οι άνθρωποι έχουν τους πολύ ειδικούς, έχουν αυτούς που πραγματικά ξέρουν, τους ειδήμονες, τους σχετικούς και όχι τους άσχετους, να παρακολουθούν πώς είναι η σωματοδομή, πώς είναι η αλτικότητα, πόσο γρήγορα τρέχει ο εγκέφαλος ενός παίκτη μέσα στο γήπεδο, πόσο πολύ στροφάρει, και προχωρούν σε τέτοιου είδους μεταγραφές. Ο Λίρατζης λοιπόν είναι ένας πιτσιρικάς που αγωνίζει στη θέση του δεξιού πιστοφύλακα, εκεί που η ομάδα μετά από την τιμωρία και την απομπομπή στην ουσία του Κωνσταντινίδη υπάρχει κενό, δηλαδή χτυπάμε ξύλο, μην τυχόν και πάθει κάτι ο Βιονικός Μάτος. Φτού 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 το λεβέντι μου, το παλικάρι μου. Μην τυχόν και πάθει κάτι. Ο Λίρατζης αγωνίζει σε αυτή τη θέση και λένε καλά πράγματα για την αξία του. Είναι κάτω το 18. Νομίζω το παιδί είναι 17, νομίζω κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Σήμερα λοιπόν, μια κουβέντα μόνο σε αυτούς που θα παίξουν, αρπάξει την ευκαιρία. Ρόμπερτ Μακ, ξεκίνα από σήμερα που είναι ένα μάτς χωρίς άγχος, χτίσε ψυχολογία. Χρειαζόμαστε την καλή σου απόδοση, σε χρειαζόμαστε στο δεύτερο γύρο. Θέλουμε να δούμε το Μακ που βλέπαμε πριν φύγεις για να πας στη Zenit. Όχι το Μακ που βλέπουμε τώρα. Ένα σωσία, ας πούμε, έναν ο οποίος δεν θυμίζει σε τίποτα εκείνο το Μακ. Τώρα δεν έχει ψυχολογία, δεν έχει κίνητρο, από κίνητρο αποκλείεται. Το κίνητρό του είναι να παίξει μπάλα στο δεύτερο γύρο και να πάει να σκάσει τα 2 εκατομμύρια, πόσα είναι, τις οψιόν, και να τον κρατήσει ο Ιβάν στον ΠΑΟΚ του χρόνου. Γιατί από ό,τι λέει ο ίδιος δεξιά και αριστερά, θέλει να μείνει εδώ, δεν θέλει να φύγει. Ναι, αλλά θέλω, δε φίλε, θέμα είναι να δείξει και πράγματα. Παρεπιπτόντως τώρα που είπα οψιόν, βλέπετε συνεχίζεται η επικοινωνιακή καταιγίδα από Πειραιά μεριά με το Μυραλάς. Κανένας δεν λέει ότι οι Άγγλοι αρνήθηκαν να βάλουν οψιόν αγοράς. Εδώ αν είχε γίνει αυτό, θα είχαμε χαλάσει τον κόσμο, μόνοι μας θα βγάζαμε τα μάτια μας.
Το έχω πει πολλές φορές. Ναι, στην κριτική, όχι όμως στην μπαχαλοποίηση της ομάδας. Βλέπετε σιωπηλά, δεν μιλάει κανένας, σαν να μην είναι αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, σαν να μην είναι ένας παράγοντας τροχοπέδι στη μεταγραφή του καλοκαιριού. Δεν το λέει κανένας ότι δεν υπάρχει καμία δέσμευση, καμία οψιόν αγοράς από τον Ολυμπιακό. Τέλος πάντων, τον ίδιο παίχτη που στο Γαύρο, στο πρωτοσέλιδο, χθες κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, τον έλεγαν είσαι ο μεγαλύτερος φραγκοφωνιάς, όταν έκανε τα πάντα για να φύγει ελεύθερος και να πάει στην Everton, είσαι ο μεγαλύτερος φραγκοφωνιάς, το έγραφαν τώρα, είσαι ο μεγαλύτερος παικταράς. Βλέπετε, παρουσίαση προπονητή έχουν στο μυαλό τους, ο ΠΑΟΚ και ο Σαββίδης είναι, για μία ακόμα φορά, πήραν βέβαια πληρωμένη απάντηση άμεσα από τον ΠΑΟΚ, έτσι πρέπει, έτσι θέλει ο κόσμος, να μην πέφτει τίποτα κάτω πλέον. Βρισκόμαστε σε μία μάχη. Και όπως είδατε και όπως κατάλαβαν και οι άνθρωποι που είναι στα πόστα μέσα στη διοίκηση, εκλαμβάνεται ως αδυναμία η σιωπή, δεν υπάρχει πλέον καμία ανωτερότητα, δεν υπάρχει τίποτα, κανένα επίπεδο, τίποτα. Λένε λόγια, απαντάς άμεσα. Και σε αυτό το ύφος κιόλας, έτσι. Τα δικαστήρια είναι πολύ απασχολημένα, μαζί σου γι' αυτό δεν προλαβαίνουν. Απλά πράγματα. Βλέπετε τι γίνεται. Βλέπετε τι γίνεται. Να πω ότι ανοίξαμε και τον μπλιμπλίκι μας. Γράφετε αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και στέλνετε το μηνυματάκι σας στον τοίχο μας. Εκεί που είναι η avant-garde, η αφανγκατέ, που είναι η crème de la crème. Εσείως φτάσαμε 9.805 μέλη εκεί. Έχω πει και άλλη φορά ότι δύο πράγματα έχω υποσχεθεί. Ένα, ότι όταν φτάσουμε τα 10.000 μέλη θα κληρώσουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Να δούμε αν θα τα καταφέρουμε να κάνουμε και μία μάζοξη, να κάνουμε ένα πάρτι, μια συνάντηση έτσι, στην οποία όμως δεν θέλω να πληρώσει κανένας τίποτα. Αυτό θέλουμε, να έρθετε, να φάτε, να πιείτε, να διασκεδάσετε, να δώσουμε και μπλουζάκια όπως έχουμε κάνει τις δύο προηγούμενες φορές. Αυτό, αν αυτό δεν είναι εφικτό, θα το αναβάλουμε, θα πάμε για αργότερα μέσα στον χρόνο. Χθες γιορτάσαμε και τους 8 μήνες στο zoomusu.gr που ακούτε την εκπομπή ηχογραφημένη. Εσείς που δεν μπορείτε, εσείς που έχετε διαφορά ώρα, εσείς που είστε στο εξωτερικό, εσείς που δουλεύετε, εσείς που κοιμάστε αυτή την ώρα, που μπορείτε να μπείτε μετά στο site μας, στο zoomusu.gr, εκεί που έχει θεματάκια για τον ΠΑΟΚ και όχι μόνο, τα ανέκδοτά μας, τα ηχητικά μας, τα πρωτοσέλιδα, το σαν σήμερα, τις δικές σας επιστολές στο γίνε zoomusu αρθρογράφος, που τις διαβάζουμε και στον αέρα. Εκεί μπαίνετε, στο zms.gr. Υπογράφει σήμερα, όπως φαίνεται, τα λέω μπαμ μπαμ. Υπογράφει σήμερα, όπως φαίνεται, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αφορμή να ξεσπάσει πάλι, να βγάλουν χολή άνθρωποι που δεν μπορούν να είναι χαρούμενος, δεν το ανέχονται να είναι χαρούμενος ο οπαδός του ΠΑΟΚ. Θέλουν να είναι μονίμως στεναχωρημένος, θέλουν να είναι μονίμως διχασμένος. Είναι το οξυγόνο τους να υπάρχει μια μπαχαλοποίηση, να είναι όλα μπιμπιπ στην ομάδα. Αρρωσταίνουν, θέλω να σας πω, το ξέρω από πρώτο χέρι, αρρωσταίνουν όταν η ομάδα κάνει νικηφόρα σερί, όταν η ομάδα παίζει καλή μπαλίτσα, αρρωσταίνουν. Γιατί έχουν βασίσει όλο τους το είναι στο πώς θα υπάρχει αναστάτωση, στο πώς θα είναι σκοτωμένος αδερφός με αδερφό, στο πώς θα βγάζει Παοκτσί στο μάτι του Παοκτσί. Ήρθε ο Αζεβέδο, άνθρωπος για τον οποίο πλήρωσε ένα κάρο εκατομμύρια η Σαχτάρ για να τον αποκτήσει από τη Μέταλιστ, και έπεσαν επάνω να τον βγάλουν μέχρι και λεπρό, να τον στείλουμε στη Σπιναλόγκα πριν καν περάσει τις εξετάσεις, επειδή έπαιζε ένας παίκτης τώρα στην Σαχτάρ που κοστίζει 35 εκατομμύρια ευρώ και δέχεται ενοχλήσεις η Σαχτάρ για να τον πουλήσει στη Τζέλσι, στη Μάντσεστερ Σίτι. Γεια σου τσόφα μου, καλημέρα. Οκ, μάζοξη. Το κοπί το πίτα, λέει, των αθλητηρίων θα γίνει φέτος. Θα γίνει, Σοφία μου, θα γίνει με μια μικρή καθυστέρηση. Τσόφα μου, κολόνα. Βάστα γερά. Και να θυμάσαι ένα πράγμα,
ένα πράγμα. Ζούμου σου, αυτό να θυμάσαι. Αυτό να ξέρεις. Ξέρεις εσύ για πού. Ζούμου σου, αυτό τσόφα μου. Φυσικά και θα κάνουμε και την κοπή μας και όλα. Είμαστε μια οικογένεια χρόνια. Μεγαλώνουμε μαζί. Όσο πίσω και να γυρίσω, είσαστε μέσα κάποιοι από εσάς. Οι περισσότεροι δηλαδή. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Τι να λέμε τώρα. Έρχεται λοιπόν ο παίκτης αυτός, ο Μάρσιο Ασεβέδο, πριν από 44 χρόνια. Και αυτό είναι σήμερα και το ερώτημα που βάζουμε στα μηνύματα για τα κρέατα ενός μήνα από το Κροπολίο Μιχάλης. Το ερώτημα είναι το εξής. Θέλω να μου γράψετε τρεις τουλάχιστον Βραζιλιάνους εκτός από τους τωρινούς. Δηλαδή μην μου γράψετε Μαουρίσιο, μην μου γράψετε Μάτος, μην μου γράψετε Ερίκε, που και αυτός δικός μας είναι. Θέλω παλιούς. Θέλω τρεις που έπαιξαν παλιά. Έχει κάτι παιδιά, κάτι ονόματα δηλαδή μέσα που δεν υπάρχουν πουθενά. Περάσανε και δεν ακουμπήσανε. Παίξαν στον ΠΑΟΚ όσο παίξαμε. Εγώ και ο Κιώσης. Δεν υπάρχει φίλε ονόματα που είναι για πολύ ψαγμένους. Ένα μόνο θέλω να πω να κάψω, γιατί κάθε φορά κάνω χαβαλέ με το συγκεκριμένο. Είχε περάσει, μάλιστα όταν ήταν εδώ, λέει, πέρασε όλα τα φανάρια από τη Χάνθ μέχρι το Βαρδάρι με κόκκινο. Το μόνο φανάρι που δεν πέρασε, λέει, με κόκκινο τότε ήταν το φανάρι στο Πατριαρχείο. Και μιλάω, αν είναι αυτός, αν δεν κάνω λάθος, ο Πία Ζαντόσο, 2006-2007, τον Πία, τον οποίο τον είχε τραγουδήσει ο Χιώτης με τη Μέρη Λίτο. Θυμάστε που έλεγε «Δεν θέλω Πία», αυτός είναι, «Δεν θέλω Πία», ο Πία. Θέλω να θυμηθείτε λοιπόν, τρεις ξένους, με τη συγκεκριμένη υπηκότητα, τρεις Βραζιλιάνους που πέρασαν από την ομάδα μας. Υπάρχουν άνθρωποι που πέρασαν και τους λατρέψαμε. Υπάρχουν άνθρωποι που έμειναν στην πόλη μας για πάντα. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μην έμειναν στην πόλη μας για πάντα, αλλά έμειναν στην καρδιά μας ανεξίτηλα χαραγμένοι σε πολύ ιδιαίτερα σημεία του μυαλού μας και της καρδιάς μας, που έγραψαν τη δική τους ιστορία, που γράφτηκαν με ανεξίτηλα γράμματα στην ιστορία, στο χρυσό βιβλίο της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Άνθρωποι που ήρθαν από αυτή τη χώρα, λατρεύτηκαν στον ΠΑΟΚ και όποτε και όποτε μιλήσουν για τον ΠΑΟΚ στάζει μέλι το στόμα τους και πλημμυρίζουν τα μάτια τους. Μιλάμε για ανθρώπους που έγραψαν τη δική τους ιστορία. Από τον πρώτο, πριν 44 χρόνια, που αγωνίστηκε από το 74 μέχρι το 84, μιλάμε για μία δεκαετία γεμάτη και έγραψε φυσικά ιστορία, καταλαβαίνετε τώρα για ποιο μιλάμε, από τον πρώτο μέχρι και τον τελευταίο που είναι ο Μαουρίσιο που ήρθε το 17 μαζί με τον Ερίκη που τώρα αγωνίζεται δανεικός. Λάθος για μένα ο δανεισμός του, έπρεπε αυτός ο παίκτης να είναι εδώ με την τρέλα του, με την έκρηξή του, αλλά τέλος πάντων είπαμε αυτές είναι οι βουλές του κυρίου Μίχελ, αυτός αποφασίζει για την πολιτική και κρίνεται όπως έχουμε πει τα μπράβο όταν έκανε τις κινήσεις που έπρεπε, έτσι θα ακούς και το κράξιμό του και το ξεφωνητό και τη σκληρή κριτική όταν θεωρούμε ότι κάνει λάθος. Λέω όταν θεωρούμε ότι κάνει λάθος. Δεν λέμε ότι σίγουρα εμείς έχουμε το σωστό, λέω. Λέω. Θέλω να σας πω ότι στην περίπτωση του Μολέδο έχει γίνει το εξής. Επειδή ήρθε και μήνυμα και με ρωτάει κιόλας ο Χαρίλαος. Γεια σου Χαρίλαε, ακούω κάθε μέρα, σε ευχαριστώ, μου φτιάχνεις τη διάθεση. Έχω κάποια θέματα τελευταία και μου κρατάς παρέα. Να σε καλά Χαρίλαε. Δεν χρειάζεται να λέμε παραπάνω, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, Χρύσα μου έβαλε στη φανταστική τούρτα που είχε φτιάξει η Βόνη, δηλαδή η Βασιλόπιτα, έτσι. Η εκπληκτική Βασιλόπιτα, αθλητήριζου μου σου το 17 με το κασκόλ επάνω, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Κάτι θα κάνουμε και φέτος θα τα δούμε, θα τα δούμε αυτά. Έλεγα λοιπόν για το Μολέδο. Τι έγινε τώρα? Η Ιντερνασιονάλ, η ομάδα η βραζιλιάνικη που έχει προσυμφωνήσει με τον Μολέδο, πάει στο Βάζελο και του λέει τι του Βάζελου. Σύστημα κατοχή. Δεν έχω λεφτά. Σου δίνω ζάχαρη για να πάρω αυγά. Σου δίνω στάρι για να μου δώσεις χλωρίνη, ξέρω εγώ. Πάει λοιπόν η Ιντερνασιονάλ, η οποία ντε θα έκανε και την τεράστια την προσφορά και τα λοιπά και έτσι, δηλαδή τι παραμύθι τρώμε κιόλας. Όχι εμείς, εκεί που πρέπει.
Πάει λοιπόν και λέει ότι εγώ δεν έχω να σας δώσω λεφτά, λέει στο Βάζελο. Θα σας δώσω, πάρτε κάποιους παίκτες. Δηλαδή, τι είναι ανταλλαγή δώρων στο Κοπερτή, ας πούμε, στο παιδικό σταθμό. Ε! Σου πήρα ένα G.I. Joe, μου πήρες ένα Νόντι. Και δεν ξέρουν τι να κάνουν στο Βάζελο, που το βλέπουν το χαρτονόμισμα με το κιάλι, δεν ξέρουν τι να κάνουν, διότι ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ακόμα και αν χαλάσει μεταγραφή, ο Παναθηναϊκός είπε το ναι, τον παίκτη τον αγοράσαμε εμείς από τον Παναθηναϊκό. Ο παίκτης όμως είχε συμφωνήσει με την Ιντερνασιονάλ. Το καλοκαίρι μπορεί να πάει ελεύθερος εκεί και τώρα τι κάνουν αυτοί οι Βραζιλιάνοι, σου λέει κορόιδο είμαστε. Το καλοκαίρι θα έρθει η τζάμπα. Θα πάμε τώρα να δώσουμε λεφτά στον Παναθηναϊκό εμείς. Θα παίξουμε το παιχνιδάκι μας. Άσε που ο παίκτης λίγο άμα το τσιγκλίσουμε μπορεί να κάνει προσφυγή και παίζουν το δικό του παιχνίδι. Μέσα σε όλο αυτό μαθαίνω και διαβάζω από τους ρεπόρτερ, γιατί ρεπόρτερ ΠΑΟΚ δεν είμαι. Ενημερώνομαι κι εγώ σε πολλά πράγματα που δεν γνωρίζω όπως κι εσείς. Ότι δεν έχει καμία ισχύ στην ουσία αυτό το προσύμφωνο. Δεν είναι συμβόλαιο αυτό που έχει υπογράψει ο Μολέδο. Και τώρα το θέμα είναι απλά το εξής. Θα ανακαλέσει την υπόσχεσή του να πάει εκεί στη Βραζιλία. Γιατί η πρόταση του ΠΑΟΚ είναι εκπληκτική. Είναι πολύ παραπάνω από αυτό που περίμενε. Στα λεφτά. Αυτό το πράγμα θα ξεκαθαρίσει πάρα πολύ σύντομα. Άμεσα δηλαδή, δεν πρόκειται να γίνει σύριαλ. Στον Παναθηναϊκό φυσικά και μέσα στην ένδια που βρίσκονται και στη φτώχεια θέλουν να πάει ο παίκτης και να πει στους Βραζιλιάνους παιδιά τελικά άκυρο και να έρθει στον ΠΑΟΚ. Και επειδή θα πάρουν ένα κάρο λεφτά, αλλά και επειδή θα πάρουν τον Γκάτση και τον Κωνσταντινίδη έτοιμους παίκτες. Τώρα, στην περίπτωση που εξακολουθήσει η Ιντερνασιονάλ να λέει όχι, εγώ έχω, θέλω τον παίκτη και ο Μολέδο μάλλον, αυτός είναι που καθορίζει όλη την ιστορία. Δηλαδή ο Μολέδο μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο και να πει κύριε, ναι, είχαμε πει να έρθω, αλλά εδώ μου, οι άλλοι μου δίνουν, μου στρώνουν χαλί μπροστά. Και ο Μάτος με έχει ζαλίσει τα τηλέφωνα. Και ο Αζεβέδο το ίδιο που είναι εκεί. Και είναι συμπατριώτης μου. Και θα πάω σε μια ομάδα τεράστια, με ευρωπαϊκές πορείες, με λαό, με φοβερή ατμόσφαιρα, με πολλούς Βραζιλιάνους εκεί σε μια πανέμορφη πόλη, με έναν πολύ δυνατό μεγαλομέτοχο, θα το αναβάλουμε. Γιατί έμαθα ότι οι λόγοι για τους οποίους έλεγε η οικογενειακή δεν ισχύουν πια. Δηλαδή ένα πουλάκι μου τιτίβησε το εξής, ότι αυτός ήταν να χωρίσει, τον είχε απειλήσει η γυναίκα του, ξέρεις κάτι, αν δεν πάμε πίσω στη Βραζιλία θα χωρίσουμε, αλλά μου είπε κάποιος, δεν ξέρω, το λέω με επιφύλαξη, μου είπε ένας φίλος που γνωρίζει, ότι τελείωσε αυτό, να ξέρεις λέει. Χώρισε αυτός, άρα δεν ισχύει πια. Δεν ισχύει πια το θέμα η γυρίς Βραζιλία ή χωρίσουμε. Τέλος, βγήκε διαζύγιο. Τώρα, το λέω με κάθε επιφύλαξη, δεν είμαι εκεί για να ξέρω, ούτε ήμουν μπροστά. Τώρα από εκεί και πέρα, αν η φάση αυτή με το Μολέδο τελικά δεν τελεσφορήσει, υπάρχει περίπτωση του Χατζερίδη ή Χατζερίδη. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει παίξει 10 χρόνια στη Δυναμό Κιέβου. Είναι αστείο να ακούω από κάποιος κάνει, δεν κάνει και γιατί δεν πήγε αλλού. Δηλαδή πάλι θα βρούμε κάτι να πούμε. Ο άνθρωπος παίζει Εθνική Ουκρανίας, έχει 40 συμμετοχές στην Εθνική Ουκρανίας. Και παίζει 10 χρόνια στη Δυναμό Κιέβου, βασικός και αντικατάστατος. Και έχει οχληθεί και το τελευταίο διάστημα πολλές φορές η Δυναμό Κιέβου από ομάδες πρωτοκλασάτες. Δηλαδή μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα το τι είναι και πόντιος, το τι είναι ο μπαμπάς του Έλληνας και αυτό το πράγμα δημιουργεί μια παραπάνω ευαισθησία στον Ιβάν, θα το δεχτούμε. Γιατί σημαίνει πολλά για αυτόν το ότι είναι ένας Έλληνας σε εκείνες περιοχές. Περιμένουμε να δούμε. Οι πληροφορίες μιλούν και για επιθετικό.
με άλλα χαρακτηριστικά από τον Μπρίγιοβιτς, δηλαδή όχι τέτοιο σουλούπι, όχι τέτοιο κορμί, όχι τέτοιες κινήσεις, πιο σβούρα, πιο κοντό, πιο διαβολιστή, πιο περιφερειακό, δηλαδή άλλο στυλ, άλλο σουλούπι. Θα δούμε και περιμένουμε. Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι έχει συμφωνήσει με τον Ουκρανό, με τον Ελληνο-Ουκρανό στόπερ, λέω Ελληνο-Ουκρανό γιατί είναι ο μπαμπάς του, είναι Έλληνας του άνθρωπου. Ο μπαμπάς του είναι Έλληνας και παντρεύτηκε την Ουκρανή. Και τώρα οι συνομιλίες είναι με την Δυναμό Κιέβου, η οποία παρότι λύγει το συμβόλαιο σε 6 μήνες, ζητάει πάρα πολλά λεφτά. Θα του βγει πολύ ακριβά η μεταγραφή. Νομίζω παίρνει 2,5 εκατομμύρια το χρόνο εκεί. Ο Χατσερίδη, ή Χατσερίδης τέλος πάντων. Υπάρχει και μια τιμωρία για κάποιο επεισόδιο στις 10 Δεκεμβρίου σε έναν αγώνα Δυναμό Κιέβου με την Ολεξάνδρεια. Έληξε όπλος χωρίς γκολ, μπήκε στα αποδυτήρια των διαιτητών και τιμωρήθηκε από την Ουκρανική Ομοσπονδία για να μην έχει δικαίωμα να παίξει σε δύο μάτς, 17 και 24 Φεβρουαρίου. Αν γίνει μεταγραφή, αυτή την κουβαλάει μαζί του την τιμωρία. Από ότι γνωρίζω και από ό,τι ξέρω. Έτσι έχουν τα πράγματα αυτά. Πάρα πολλά χρόνια, πόσα χρόνια λέγαμε έξω κι όσοι, είχαν να γίνουν νίκες στο παλατάκι. 13 χρόνια είχαμε να κερδίσουμε Ολυμπιακό και ΑΕΚ στο παλατάκι. Μακάρι αυτή η τεράστια νίκη να είναι εφαλτήριο. Μακάρι να είναι αφορμή, να γυρίσει ο κόσμος περισσότερο, να αγκαλιάσει το μπάσκετ, να είναι εκεί δίπλα στα παιδιά και να σμπρώξει την ομάδα να βρει το δρόμο της. Αυτός ο γκος πρέπει να φυλαχτεί τώρα σαν κόρη οφθαλμού. Διάλειμμα, ξαναλέω ότι σήμερα κληρώνουμε από τα δύο κρεοπολία μας που είναι χορηγοί της πρώτης ώρας, το κρεοπολίο Μιχάλης και το κρεοπολίο Άγγελος, κοτονοστιμιές και κρεατογεύσεις Άγγελος στη Νεάπολη, Ανδρέα Παπαδρέου 125, άρα και το κρεοπολίο Μιχάλης Μενελάου 29 στον Εύοσμο, με υπέροχα εδέσματα, με υπέροχα πράγματα, πολύ μερακλείδες είναι οι κρεοπόλες μας, πολύ φροντισμένα όλα, χειροποίητα πράγματα θα δείτε, έτοιμες νοστιμιές και ό,τι πήραμε από εκεί, ό,τι δοκιμάσαμε και ό,τι δοκιμάσατε κι εσείς που τόσους μήνες κληρώνουμε κρέατα, μείνετε ενθουσιασμένοι. Τα δε παιδιά με το χαμόγελο στα χείλη, έτσι και η γη του Άγγελου αλλά και ο Μιχάλης είναι πάντα εκεί και είναι πάντα με το χαμόγελο στα χείλη. Καλημέρα αγόρι, όποτε περνάω θα στέλνω, λέει ο Γιώργος ο Καράς. Γεια σου Γιωργάρα μου, έχει στείλει φωτογραφία. Λοιπόν, κάτσε να δω. Από το γήπεδο, εκεί την πινακίδα που λέει γήπεδο Τούμπας. Αγόρι μου, να στέλνεις, καλά κάνεις, καλά κάνεις, καλά κάνεις. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στα παιδιά στο εξωτερικό. Ο Χρήστος, να σε καλά αδερφέ μου. Ο Δημήτρης, ο Παξιμάδας λέει, ή Παξιμαδάς μάλλον. Καλημέρα Κωστή, ζούμου σου μερικοί έχουν χαλάσει, έχουν χαλαστεί με τον Αζεβέδο, τους χάλασε τα σχέδια. Τι να κάνουμε Δημήτρη μου, ξίδι, μεγάλες νταμιτζάνες, ξίδι. Θα ερχόταν παίχτης τέτοιος στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, για αυτούς μιλάμε τώρα, ο Παναθηναϊκός έχει τα δικά του θέματα, και δεν θα στείναν γύρω-γύρω ένα επικοινωνιακό πανηγύρι. Ότι έρχεται παίκτης από τη Σαχτάρ, ότι έρχεται παίκτης που έχει τόσες συμμετοχές εκεί, με τη Metalist, έρχεται ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Κάθε φορά βάζω εγώ τον αστερίσκο, ματάκι χορταράκι. Οι εξετάσεις που έγιναν, οι εξονυχιστικές εξετάσεις, έδειξαν ότι είναι όλα καθαρά, ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα ο άνθρωπος. Εξάλλου γι' αυτό και έπαιζε τον τελευταίο καιρό όποτε τον χρειάστηκε η Σαχτάρ. Εμείς ευχόμαστε να είναι ο νέος Μάτος από αριστερά. Ευχόμαστε να είναι, να παίξει όπως ένας από αυτούς που ζητάμε και δεν τον καίω μόνος μου στο quiz. Που ψάχνουμε να βρούμε τρεις Βραζιλιάνους που αγωνίστηκαν παλιότερα στην ομάδα μας. Θα ανοίξουμε γραμμές με το που θα έρθουμε. 2310-287-888. Επιστρέφουμε! Έτσι, 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 έλα να ζεσθενόμαστε. Άνοιξε αγόρι μου, άνοιξε. Τσικ, τσικ, τσικ. Τι γράφεις ρε τουρατζίδι πάλι, τι γράφεις. Δώσ' του, έρχομαι τώρα στις γραμμές. Ξαναλέω ότι σήμερα κληρώνουμε μια σακουλάρα κρέατα, είναι τα κρέατα ενός μήνα από το κρεοπολείο Μιχάλη στον Εύοσμο. Ψάχνουμε τρεις τουλάχιστον Βραζιλιάνους που φόρεσαν τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Επί τη ευκαιρία. Άνοιξε. Το μυαλό μου είσαι εσύ το κάτι άλλο. Μετά
μετά θα βάλουμε την ξανθιά, τη Θεσσαλονικιά από Ζαραλή. Βρε με λαχρινάκι από Χρυστοδουλόπουλο. Έχεις βρει με την κοκκινομάλα, εσύ έχεις κάνει αίσθηση, να ξέρεις. Πάμε, πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με ναι. Γεια σας. Γεια σας. Έλα, good morning, chat. Καλώς στη Φραγκφούρτη. Βουμπής του Κωνσταντίν. Δεν αφήνω εκπομπή, αλλά οι ώρες δεν βολεύουν άλλο. Αγόρι μου, αγόρι μου. Από το μακεδονικό μέτωπο παίρνω τηλέφωνο. Άσε, άσε, μη με χαλάς. Όχι, άκουγα χτες και εμείς εδώ στο εξωτερικό είμαστε πραγματικά στο πρώτο μέτωπο. Φυσικά. Όσον άνε στην Ελλάδα, είστε μεταξύ σας. Το ξέρω τι είναι. Μας μπαίνουν μερικοί από εκείνη την περιοχή και προσπαθούν να μας πουν πολλά. Τι να πω. Τα είδαμε και στο μάτς με τη Σάλκε, έτσι, ναι, ναι. Το ευρωπαϊκό. Ξέρω τι γίνεται. Τι να πεις. Χαμός, χαμός. Άχρηστη, άχρηστη πολιτική, άχρηστη φίλε. Βρήκα και ένα Βραζιλιάνο που παίζει τώρα στον Μπάουκα, δεν τον ξέρει κανένας. Τον Μπέλκα. Μπελκίνιο, μπράβο. Μου το έστειλε και μήνυμα, ο Τσουκνίδας. Μπελκίνιο, Μουστακίνιο και Λιμνίνιο, λέει. Είναι τρεις Βραζιλιάνοι που έχουμε και δεν ξέρουμε. Χωρίς πλάκα τώρα, αν τα γκολ αυτά που έβαλε ο Πέλκας. Ξέρεις για ποια γκολ μιλάμε τώρα, έτσι. Λοιπόν, αν αυτά τα δύο γκολ τα είχε βάλει ένας πραγματικά που θα λεγόταν, να πούμε ένα όνομα, Έντσον Αράντες Ντινασιμέντο Σίλβα Ντε Πελκίνιο, δεν λέγαμε πω ρε, τι παικτάρα είναι αυτή ρε φίλε, δεν το λέγαμε. Και αυτό το όνομα που είπες ήταν το σύντομο, Αυτό είναι το μικρό ρε, είναι το μικρό μόνο, δεν έχω πει και το πατρικό, δεν τα έχω βάλει μέσα τα πατρόνυμα. Φαντάσου, φαντάσου τι γίνεται εκεί στα γενέθλια. Να ζήσεις έτσι ο Ναράντες Δινοσημέντο Τεσάντος τα Σίλβα και χρόνια πολλά μεγάλος να γίνει. Η μάνα που βγαίνει με το δαχτυλίδι. Έτσι ο Ναράντες Δινοσημέντο τα Σίλβα, έλα πάνω. Δεν θα έρθει ο πατέρας σου. Αυτό που τρώνε την μπουνιά οι μαμάδες. Τι θα πάει βρε. Έλα πάνω μαζέψου σου είπα. Μέχρι να πεις το όνομα νύχτωσε. Αυτά τα τραγούδια είναι που κάνουν τα γενέθλια να είναι δύο μέρες. Ναι, ρε φίλε, κανονικά. Είναι πλέον θεσμός μετά. Γιορτάζεται. Πώς είναι, ρε παιδί μου, τα μαυροσκούφια, πώς είναι τα ραγουτσάρια, πώς είναι. Είναι γιορτές, είναι γεγονότα να πούμε. Θεσμοί. Τα χλαπάκια. Τα χλαπάκια που αναφέρω εγώ κάθε φορά. Έτσι και τώρα. Έτσι, ζήτω ο φούρνος μικροκυμάτων τώρα ακόμα. Κωνσταντάν μου, φιλιά στη Φραγκφούρτη. Φιλιά. Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας, εδώ είμαστε. Γεια σας. Πού είστε. Εδώ λέμε, αλλά βασικά στην Κοσμάρα μας είμαστε. Πάντα. Συγχαρητήρια, ήθελα να πω για το παλικάρι αυτό, το Αετόπουλο που παρευρέθηκε το μηνά με πρόβλημα υγείας, δεν ξέρω, έπεσε στην αντίληψή σου που ζήτησε το παλικαράκι αυτό. Να παρευρεθεί να δει ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ και του δώσανε πράγμα τον κύριο Σαββίδωλο, κύριο Σουήτα. Πάρα πολλά τέτοια δεν βγαίνουν προς τα έξω. Το πάρα πολλά τέτοια περιστατικά, διότι δεν χρειάζεται. Βοηθάει πάρα πολλούς ανθρώπους. Ψυχολογικά, ναι, είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Τεράστια υπόθεση. Τεράστια. Και ερχόμαστε τώρα σε αυτά το πολύ λίγες προηγουμένως. Το να πετάνε λάσπη από κάτω, ορισμένοι δημοσιογράφοι οι οποίοι κάνουν εκπομπές στο ραδιόφωνο, δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει καθόλου. Ναι. Αλλά το να συμβαίνουν εδώ πέρα μέσα στην πόλη μας. Καλά, εντάξει, αυτό πρώτη φορά. Με πειράζει πάρα πολύ. Πρώτη με φορά. Πειράζει. Δεν πρώτη φορά, ρε Κώστα μου. Ούτε τελευταία θα είναι. Ούτε τελευταία. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν μία εκπομπή ραδιοφωνική κτλ. Που κατηγορούν όλους έχουν βγάλει άχρηστος. Όταν είχε έρθει ο Μπερμπάτοφ, όταν είχε ο Τάδε, ναι, να καλά, πετάνε αυτό. Αυτό είναι, μα είναι σύστημα, αυτό είναι ο τρόπος αυτός. Τελείωσε, δεν περιμένω κάτι άλλο. Απαξίωση, μόνιμη, χολή για τον ΠΑΟΚ, δηλητηρίαση, δηλαδή σου βάλουν μέσα στο μυαλό. Πρόσεξε, εννοείται ότι δεν μιλάμε για την κριτική, έτσι. Κριτική κάνουμε και εμείς. Και όλος ο κόσμος θέλει να κάνει κριτική. Να πω τι, ότι παίζει ο Καντουρί, ας πούμε, ότι είμαι ευχαριστημένος. Μα δεν γίνεται, λέω τώρα ένα παράδειγμα. Πετάνε λάσπη, η λάσπη που πετάνε, το δηλητήριο που πετάνε, αυτό μας πειράζει. Εγώ έχω σταματήσει να παρακολουθώ ραδιόφωνο, εκτός από τη δική σου εκπομπή,
και από τα κουκάκια, δεν παρακολουθώ πια καμία άλλη εκπομπή. Αηδίασα. Ναι. Θέλω, Γιώργο, για να είσαι πιο ήσυχος, δεν θα κουκάκια, ακριβώς. Δεν σκέτοφε. Όχι, έχω πει το εξής, Γιώργο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Μου λένε, ο τάδε βρίζει, ο τάδε λέει απαξιώνει, ξέρω, ο τάδε προσβάλλει, οι τάδε λέει εξευθυλίζουν. Το τάδε, το ακούω καθημερινά. Λέω λοιπόν το εξής. Έχω πει τη θεωρία της κορδαλιάς. Τη λέω για τους καινούργιους ακροατές. Είναι σαν να απεχθάνω με τη σκορδαλιά, δεν μου αρέσει, μου μυρίζει, μου φέρνει αναγούλα, δεν τη γουστάρω. Μετά μυρίζει το η αναπνοή μου. Τη συχαίνομαι, ρε παιδί μου, και πηγαίνω στο εστιατόριο και παραγγέλνω σκορδαλιά. Μου φέρνει τη σκορδαλιά, τη βάζω μπροστά στο πιάτο και αρχίζω. Πω, πω, δεν μου αρέσει, χάλια είναι, πώς μυρίζει έτσι. Μα τι είναι αυτό, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Υπάρχει. Δεν έκανες με καρύδι, δεν έκανες με ψωμί. Ναι, ρε παιδί μου, Γιώργο μου, είναι ένα κουμπάκι, δεν είναι καν ούτε η ροδέλα πλέον. Το ξέρω, εγώ, είναι ένα κουμπάκι. Το λέω, πρόσεξε, το λέω και για αυτούς που δεν γουστάρουν εμένα. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι μας γουστάρουν όλοι. Δεν με γουστάρεις, φίλε, μη με ακούς. Εγώ δεν πρόκειται να αλλάξουμε αυτό που είμαστε για να γίνουμε αρεστοί ευτυχώς τους λίγους. Έτσι. Το ξέρω πολύ. Και αλλά τώρα το θεωρώ μαζοχισμό να μην γουστάρεις κάποιον και να τον ακούς, να τρελαίνεσαι. Μα αυτό θέλει αυτός. Ακριβώς. Να σε τρελάνει, να πάρεις, να βρίσεις, να σου μπολιάσει μέσα την απαξίωση για αυτό που αγαπάς. Και καλά τα ξέρουν όλα αυτοί, έτσι. Τέλος πάντων. Πόσα χρόνια κάνεις ραδιόφωνο? 19 τώρα. Όταν σε μια εκπομπή την οποία κάνεις αυτή τη στιγμή εσύ, την 8 με 10, ναι, σταματήσουν να παίρνουν τηλέφωνο, σταματήσουν να σε παρακολουθούν, θα σταματήσεις να κάνεις την εκπομπή, γιατί έχουν πέσει τα ποσοστά σου? Θα με προβληματίσει, είναι η αλήθεια. Άρα το αφεντικό το οποίο υπάρχει πίσω. Κοίταξε, δεν έχει να κάνει τόσο με τα τηλέφωνα. Τα νούμερα είναι. Τηλέφωνο μπορεί να βγει και μια εκπομπή χωρίς τηλέφωνα. Έτσι. Η ακροματικότητα, παιδί μου. Η ακροματικότητα, εντάξει. Ναι. Τέλος πάντων. Εγώ ποτέ δεν θα πω, μην ακούτε τον τάδε, δεν το έχετε ακούσει από μένα. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Το ξέρω. Όχι, είναι και σαν να υποτιμώ τον ακροατή να του πω, μην ακούς τον τάδε, γιατί έχει άλλη άποψη από μένα. Αυτό που σας λέω είναι το εξής. Άμα σας εκνευρίζει κάτι, ή άμα δεν το θέλετε, ή το επιλέγετε, παιδιά, ξεκάθαρα. Μην μαζοχίζεστε δηλαδή. Τον άκουσα το κοντρό, τι είπε. Πώς δεν τον άκουσα. Παρουσιάζει τον προπονητή και το μυαλό του είναι στον Πάο και στον Ιβάν. Αυτό. Και τι μας λέει? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάει να του χαρίσει και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Επί κοσκοτά σας χαρίσανε τόσα ρεκοπρόσχελα. Μην μπαίνεις καν, είναι λάθος να μπεις στη διαδικασία. Μην τα βάζεις την τραμπάλα. Ναι, ναι. Έγινε πάλι καρμό. Γεια σου, Γιώργο μου, να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Άντε ρε Κωστάκη. Α, πολλά έκο έχεις. Βγάλε, χαμήλωσε. Το κλείσα. Έλα, γοράκι μου, έλα. Έλα, καλημέρα, ο Λάμπρος του Ταρίφα. Γεια σου, ρε Ταρίφα! Λοιπόν, έχει τίποτα έξω, κινείται τίποτα? Πώς, τα ταξί. Άδεια. Τα ταξί άδεια. Λίγο τώρα τις γιορτούλες δεν κινήθηκε το σύμπαν, κάπως? Το σύμπαν κουνήθηκε, Κωστή μου, τα αυτοκίνητα πολλά μπλοκαρίσματα έκανε δρόμοι. Εντάξει, θα πεις τώρα λόγω τώρα μην βγάζουμε μιζέρια και ματζιριά. Ψιλοκουνηθήκαμε, αλλά όχι πολλά πράγματα. Όχι πολλά πράγματα. Κάναμε Χριστούγεννα αυτό, τίποτα άλλο. Να σου πω κάτι, πονάω μέσα εισαγωγικά όταν βλέπω στις πιάτσες ουρές. Ξέρω ότι είναι άνθρωποι που έχουν πληρώσει αδρά για να πάρουν την άδεια. Ξέρω ότι είναι άνθρωποι. Όπως εγώ. Που, ναι, ξέρω ότι είναι άνθρωποι που έχουν οικογένειες, είναι ακροατές μας. Γνωρίζω πολλούς από εσάς. Έχω δηλαδή και επαφή προσωπική, ρε παιδί μου, με τα παιδιά που είναι στα ταξί, επειδή ο ταξιτζής τη θέλει την παρέα του ραδιοφώνου. Και στεναχωριέμαι όταν βλέπω, φίλε, ουρές τα ταξί να κάθονται και να περιμένει ο άλλος τι, μια κλίση για να πάει πού, ας πούμε. Δηλαδή, να πάρει τα 3,5 ευρώ. Τέλος πάντων. Ελάχιστα. Εντάξει. Δεν θα αργήσει. Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό θα πορευτούμε. Τι να κάνουμε. Παντού υπάρχει θέμα. Έτσι. Για πες. Είναι αλυσίδα αυτά. Λοιπόν, θέλω να πω λίγο το σχόλιο που έκανα για την επικοινωνία του Ολυμπιακού. Βλέπεις, ξεκινάμε τον Ολυμπιακό τώρα, αλλά να λέμε τα καλά και τα κακά να τα συγκρίνουμε. Ναι. Λοιπόν, στην πολιτική που έχει ο Ολυμπιακός στο σχέμα της, στο θέμα, σχέδιο της επικοινωνίας, ναι, το θέμα, ναι, δεν το έχει καμία ομάδα. Αλλά αυτό το έχουμε πει πολλές φορές. Μπράβο. Στην προπαγάνδα τους, γιατί είναι προπαγάνδα, ναι, προπαγάνδα και όχι, ναι, απλά επικοινωνία. Όλα είναι καλά. Ο ίδιος παίκτης που τον έλεγαν φραγκοφωνιά, τον φέρνουν τώρα, βλέπεις, στείνεται ένα... κοίταξε, δεν λέω ότι δεν είναι καλός παίκτης, μην τα ισοπεδώνουμε. Είναι καλός παίκτης ο Μυραλάς. Τέλος. Ήρθε δανεικός και όπως είπες δεν ανακοινώνουν όσοι αγοράσει. Πουθενά δεν είπε. Τίποτα. Λοιπόν, Κωστή μου,
Πες ότι τώρα στον Πειραιά υπήρχε ένα τηλεοπτικό κανάλι, έκανε μια αθλητική εκπομπή και είχε κάποιους δικηγόρους του Ολυμπιακού, βαμμένο Ολυμπιακή δηλαδή, και βγαίνανε τώρα εχθές και λέγανε ότι τυχαία είναι τα αποτελέσματα που φέρνει ο Ολυμπιακός, τα 5-0 με τον Λεβαδιακό, τα 4-0 με τον Παναθηναϊκό, είναι τυχαία αποτελέσματα, και ότι ο Ολυμπιακός είναι μια μεγάλη ομάδα, είναι μια ομάδα με μεγάλους παίκτες αλλά με μικρό προπονητή. Πόσο αυτός ο δικηγόρος του Ολυμπιακού μεσαγωγικά θα μπορούσε, ας το πούμε, ακόμα να μιλάει στον αέρα, δηλαδή στον Πειραιά. Λέει γιατί την άποψή του. Αυτό, ναι, το ξέρω γιατί το λες, γιατί υπάρχει κατά τη στοιχεία παράδειγμα εδώ, το ξέρω. Okay, το καταλαβαίνω. Εντάξει, λέει την άποψή έχασα του. Έκανα να δω έρημος και εγώ μια αθλητική εκπομπή. Λοιπόν, είχε σχόλια από κάτω οι τρεις πρωτοπόροι θα χτυπηθούν για το πρωτάθλημα και δεν ξέρω τι. Και ακούω σχόλια ενός δικηγόρου εδώ σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Okay. Είναι η άποψή του. Τώρα τι θες να πούμε, να σχολιάσουμε την άποψη ενός ανθρώπου. Okay. Ναι, διαφωνούμε. Όταν το ακούς όμως στον Πειραιά και ξέρεις ότι είναι βαμμένος παοξής και βγαίνει και λέει τέτοια προσωπική εμπάθεια για ένα προπονητή τον οποίο τον περάσαμε από 1,200,000 νομίζω όλοι μας. Ακόμα. Ακόμα λέμε. Μπράβο. Ακόμα. Και μπορεί καμιά φορά να είναι και υπερβολική αυτή η κριτική αρνητική. Ακόμα λέμε. Γιατί δεν είστε για 100% συγκεκριμένος προπονητής. Ακόμα. Λοιπόν, είπαμε για τα μερίδια της ευθύνης στα δικά του. Ναι. Στα αποτελέσματα τα καλά που φέρνει η ομάδα να λέμε ότι είναι τυχαία τα αποτελέσματα. Όχι. Και τον διορθώνει ένας δημοσιογράφος και του λέει κοίταξε μέσα στα μεγάλα τα σκορ έκανε και ένα 4-0 με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, ακριβώς. Είπα και χθες Λάμπρο. Όπως ναι. τον περνάμε πριον ο Κορδέλ, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να παίζω το δικηγόρο άλλων παραγωγών δημοσιογράφων, έτσι, λέω ναι. για τη δική μου την άποψη. Όπως νιώθω την ανάγκη να κάνω τη σκληρή κριτική όταν βλέπω ότι εκλωτσίσαμε ευκαιρίες και είχε σημαντικό μερίδιο ευθύνη στον πρώτο γύρο σε μάτς που χάσαμε, που ήταν φοβικός, που μπέρδεψε Μπράβο. Τους παίκτες, που επέμενε σε παίκτες που τον εξέδεσαν, έτσι πρέπει να πούμε τώρα μέσα στο γενικό μπράβο, να πούμε και σε αυτόν ένα ok. Να το πιστώσουμε δηλαδή. Πρέπει να είμαστε έντιμοι, ρε φίλε. Δεν έχουμε τίποτα προσωπικό μαζί του. Και έλεγα πάντοτε, εμείς θέλουμε να πετύχει ο συγκεκριμένος. Δεν θέλουμε να αποτύχει. Για να πούμε μπράβο, είδες! Σας το λέγαμε, είδατε. Όχι, ρε φίλε. Να πετύχεις και να μας διαψεύσεις. Εμείς που λέγαμε ότι δεν ξέρουμε αν μπορείς και έχουμε βάσιμες αμφιβολίες. Αλλά δεν μπορεί στις ήττες να φταίει ο Λουτσέσκου και στις νίκες να είναι μπράβο στους παίκτες. Κάπως στη μέση, δεν είναι αυτό. Έτσι ακριβώς. Έτσι λέω εγώ ρε παιδιά τώρα. Χωρίς να σημαίνει ότι ξαφνικά τον αγαπήσαμε ή ότι εγώ θεωρώ ότι είναι μεγάλος προπονητής. Όχι, δεν θα πάρω πίσω αυτό που έχω πει. Μακάρι όμως να μας διαψεύσει, φίλε. Να πάρει πρωτάθλημα και να του βγάλουμε το καπέλο να τον αποθεώσουμε, να τον γράψει ιστορία, φίλε. Τι να λέμε τώρα. Όταν ακούω ρε Κώστα μου από άλλες εκπομπές στατιστική ότι οι αντίπαλες ομάδες δεν μπορούν να κάνουν μία επίθεση στην ομάδα μας, έτσι. Οι τερματοφύλακες, ο Σκαλάκης τώρα που είναι το παιδί κάτω τα δοκάρια. Στο τέλος θα πίνει και ο Ισκάκη που λέει ο λόγος κάτω τα δοκάρια γιατί δεν έχει δουλειά, δεν έχει τίποτα. Αυτά δεν νομίζω να είναι τυχαία τα γεγονότα. Έτσι. Δεν κοιτάμε μόνο την παραγωγή της ομάδας, κοιτάμε και την άμυνα της ομάδας. Όλα αυτά να μην παίρνανε ντούκο όμως. Όχι βέβαια. Ξέρεις τι, είναι για μένα, άντε αυτός όπως είπες και εσύ ο συγκεκριμένος έχει την προσωπική του άποψη. Οι δημοσιογράφοι εδώ της πόλης γιατί να κάνουν τέτοια προπαγάνδα αρνητική για την ομάδα, καλώντας, ξέροντας ότι... Όχι όλοι. Προς Θεού. Συγκεκριμένοι που είναι, το έχουν σύστημα. Τελείως τώρα. Έτσι. Δεν χρειάζεται. Ούτε θα τους κάνουμε διαφήμιση. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που με αφιέρωσε. Να σε καλά, φιλιά. Γεια σου Λάμπρο. Γεια σου Ταρίφα. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Πάμε στον μεθ επόμενο. 2310-287-888. Παρακαλώ. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Θέλω να σταθώ σε 2-3 σημεία για την ομάδα μας. Είσαι ο? Ο Κώστας. Έλα Κώστα. Έλα. Τι ωραίο όνομα ρε φίλε. Τι ωραίο όνομα. Τι αργοντιά. Μόνο εμείς και ο Βασιλιάς που έλεγε ο παππούλα. Μην τα μπλέξεις αυτά τώρα. Μην τα μπλέξεις. Θα έχουμε άλλα. Λοιπόν. Για πες. Καταρχάς να πούμε για τον Πασχαλάκη ότι έχει συμπληρώσει 540 λεπτά ναι. χωρίς να δεχτεί γκολ. Ναι, αυτό πρέπει ναι. να το τονίζουμε. Πάει για μεγάλο ρεκόρ το παιδί. Το είπαμε χθες επανειλημμένος στην εκπομπή. Ωραία και με την Κέρκυρα τώρα είναι άλλη μια ευκαιρία να... γιατί νομίζω σήμερα θα παίξει ωραία. Όχι. Δεν παίζει σήμερα ο Πασχαλάκης γιατί ναι. έχει κάποια ενόχληση στον αγώνα. Ναι. Θα παίξει ωραία σήμερα. Ωραία. Οπό...
Οπότε με την Κέρκυρα πάμε για. Να το διευρύνει, μακάρι να το διευρύνει. Εύχομαι. Εντάξει, ναι, το σημαντικό είναι, είναι να κερδίζει η ομάδα. Τώρα, αν φάει γκολ ο Πασχαλάκης και κερδίσουμε 1-2 ή 1-3, οκ, okay, μικρό το κακό. Απλά χτίζει αυτοπεποίθηση ο τερματοφύλακας. Και η ομάδα. Και μαζί του και η άμυνα, γιατί το πιστώνεται, δεν είναι μόνο ένας που κάνει τις αποκρούσεις. Μπροστά ο Βαρέλα φέτος, φίλε, έχει κάνει 2-3 παρεμβάσεις χωρίς να κινηθεί κιόλας. Στο ματς προχθές με το Λεβαδιακό, μου θύμισε τον Κοντρέρας που χωρίς να εδρώσει έκανε κρακ το πόδι έτσι και τον έκοβε τον άλλον. Ναι, είναι σε εκπληκτική είναι... κατάσταση. Φέτος είναι το στόπερ που θέλουμε. Και ξέρεις, Κώστα, η άμυνα παίρνει τα πρωταθλήματα, ε. Αυτό το ξέρεις. Όλοι οι πρωταθλητές, αν δεις, έχουν την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα. Κάτι άλλο τώρα για την υπόθεση του Μολέντο. Ναι. Τώρα δεν ξέρω. Τι σε χαλάει, κάτι σε χαλάει τώρα. Πες μου, τι σε χαλάει. Χαλάει που κινηθήκαμε και αργά. Μάλλον θα πάρουμε τον άλλον. Ναι. Όχι ότι είναι άσχημος παίχτης, είναι καλός από ό,τι θυμάμαι. Απλά δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι τώρα και γιατί. Ο Χατζερίδη. Δέχεται η άλλη ομάδα, γιατί δέχεται η άλλη ομάδα να τον δώσει. Όχι, δεν είναι ότι δέχεται. Τελειώνει το συμβόλαιό του μετά από 10 χρόνια το καλοκαίρι και τελειώνει το συμβόλαιό του. Αυτό δεν είναι ότι δέχεται. Είναι 30 χρονών. Το καλοκαίρι τελειώνει το συμβόλαιο του Χατζερίδη. Ναι. Αυτό είναι ο λόγος. Από ό,τι θυμάμαι πριν από 3-4 χρόνια ήταν καλός. Τώρα... Είναι 30 χρονών παρεπιπτόντως, γιατί σέρνεται και μια πάλι μια φημολογία. Οι ίδιοι άνθρωποι προσθέτουν 2-3 χρόνια και δεν βγαίνει ποτέ κανένας να πει μετά. Ρε παιδιά, συγγνώμη που τον λέγαμε 33, αλλά ήταν 30, έτσι. Αλλά λέμε τώρα. Εντάξει. Μακάρι το παιδί να βοηθήσει να βγει καλός, γιατί ξέρω ότι είναι και ψηλός και καλός και στα στημένα αυτός. Επιθετικά προωθείται είναι. Δηλαδή. Πολύ ψηλός είναι. Πολύ ψηλός είναι. Το θέμα είναι. Ματάκι εμένα... χορταράκι, αδερφέ. Όποιος και από τους δύο έρθει. Ναι. Θα μου επιτραπεί να προτιμούσα τον Μολέντο για πολλούς λόγους και αγωνιστικούς που είναι έτοιμος να βοηθήσει και αύριο. Αύριο να μπει στο χόρτο μπορεί να βοηθήσει. Αλλά και για το τρύπημα στον Παναθηναϊκό που το περιμένω εδώ και καιρό. Όχι τρύπημα, όχι τρύπημα, φίλε. Τρύπημα θα ήταν άμα τον βάζαμε τον παίχτη να μείνει ελεύθερος. Κανονικά πρόταση. Όπως πρέπει. Πονάει πιο πολύ αυτό. Άστο, δεν υπάρχει κανένα τρύπημα. Εγώ το λέω από πλευράς... επικοινωνιακό χτύπημα, πες το. Ναι, τρύπημα εγώ θέλω να πάρω με ενδικαδά το παίχτη Παναθηναϊκού. Ναι. Θέλω να πάρω. Ακόμα και τον Μπέρκ το λιγουρεύομαι, Κωστή, που θα τους πονέσει πάρα πολύ. Πώς λέει ο άλλος, τα θέλεις, τα λιγουρεύεσαι! Γιατί αυτοί δεν έχουν νιώσει το αίσθημα που παίρνεις κάτι που το θέλουν. Γιατί κακά τα ψέματα και τον Μολέντο και τον Μπέρκ. Τους αγάπησε ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Ειδικά με τον Μπέρκ είχαν καψούρα αυτοί. Απλά τους φέρθηκε και αυτός με μπαμπεσιά στο τέλος. Μπαμπεσιά, αν δεν πληρώνουν, κοστίζει. Έτσι είναι, έτσι είναι. Πάντως, να σου πω το εξής. Δεν θυμάμαι. Πόσο χρονών είσαι? Μαζί είμαστε, έτσι. Δεν θυμάμαι άλλη φορά να έχουμε αγοράσει παίκτη από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ΑΕΚ. Ο παίκτης μπορεί να μην έρθει ποτέ να παίξει. Στην ουσία όμως. Ο Παναθηναϊκός τον πούλησε στον ΠΑΟΚ, έτσι. Δηλαδή κόλλησε το πράγμα στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Είναι η πρώτη φορά που πήγαμε και πήραμε παίκτη από εκεί. Δεν θυμάμαι, εγώ θυμάσαι στο παρελθόν. Ψάχνω να βρω. Δηλαδή Μαραγκός, Φραντζέσκους, αυτοί ήρθαν ελεύθεροι, δεν ήρθαν με μεταγραφή. Επειδή έχουμε φάει πολλές φαλιάρες στο παρελθόν, θυμόμαστε επί δεκαετίες την ομάδα μας να γίνεται αφέμαξη από τι Βιτόλο, τι Δημόπουλος, τι Παντελής Κωνσταντινίδης, ειδικά από αυτούς. Και γι' αυτό σου λέω ότι, κοίταξε τώρα, αν ο πρόεδρος ήταν Έλληνας και ήξερε την πραγματικότητα, τον άρπαζε, φίλε, με τέτοια λεπτά. Ναι, αν ήταν Έλληνας στην νοοτροπία εννοείς, γιατί στην υπηκότητα είναι και παρά είναι. Με τέτοια οικονομική επιφάνεια που έχει ο Σαββίδης, απλά δεν ήταν όλα τα χρόνια ο Σαββίδης στην Ελλάδα, δεν ξέρει τι γινόταν στο παρελθόν. Να ξέρεις, πιο πολύ τους πόνεσε αυτό. Αυτοί θα έστειναν ένα επικοινωνιακό πανηγύρι. Αν πηγαίναμε να πάρουμε τον παίχτη ελεύθερο κτλ., θα λέγανε εσείς τους βάλατε και αυτοί είστε κτλ. Οι ίδιοι που μας κουνούσαν το δάχτυλο ότι βρισκόμαστε πίσω από του Χουλτ την προσφυγή, πάνε, περιμένουν να κάνει προσφυγή ο Κόντε για να τον πάρουν από τα Γιάννα, το center for των Ιωαννίνων. Οι ίδιοι άνθρωποι. Τώρα το θέμα είναι ότι και με τον Μολέντο είναι σε δύσκολη θέση αυτή, γιατί δεν δίνουν λεφτά οι Βραζιλιάνοι. Δίνουν 3-4 εκατοστάρικα. Όχι, δίνουν παίκτες πιο πολύ. Μόνο παίκτες. Μα σου λέει το καλοκαίρι, μα το καλοκαίρι θα μείνει ελεύθερο, σου λέει. Και 3 εκατοστάρικα να δώσουν ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ δύσκολα, παιδιά. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να πέσει από τις προσφυγές επειδή θα έχουν αφαίρεση βαθμών. Σωστό. Ο Ταυλαρίδης και ένας άλλος, νομίζω, ο Τελάντερ, νομίζω, ζητάνε αφαίρεση. Τι να πω, όποιος και από τους δύο και να έρθει, είναι εξαιρετικές περιπτώσεις. Θα τους δούμε όμως μέσα στο χορταράκι, ματάκι χορταράκι. Είτε έρθει ο Χατζερίδη με 10 χρόνια παρουσία στη Δυναμό Κιέβου και βασικό στέλεχος της Εθνικής Ουκρανίας,
Νομίζω είναι αστείο να συζητάμε αν κάνει ή δεν κάνει ο παίκτης. Τώρα σε τι κατάσταση είναι και πώς θα ενσωματωθεί και αν θα ταιριάξει σαν κορμί στο παιχνίδι της ομάδας και πώς θα κάνει δίδυμο με τον Βαρέλα ή με τον οποιοδήποτε άλλο. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, θα τη δούμε μετά. Και ένα τελευταίο, Κωστή, για να μην κρατάω τη γραμμή. Για το πρωτάθλημα, σε βάθος χρόνου, πιστεύω το πιο κρίσιμο παιχνίδι είναι μέσα στην Τρίπολη, η οποία δεν μας χαρίζεται με τίποτα και ξέρουμε γιατί. Ναι. Και η συμπεριφορά του ατρόμητου, πόσο θα δυσκολέψει τους τρεις. Από ποιους θα πάρει βαθμούς δηλαδή. Έτσι όπως πάει ο ατρόμητος, έχει ένα πολύ μεγάλο ατού, αδερφέ. Το είδα και εχθές. Ναι. Το ευχαριστιούνται, το γλεντάνε, μηδέν ναι. άγχος, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Πολύ το μεγάλη υπόθεση. Το γλεντάνε ρε οι άνθρωποι, σου λέει τώρα πέσουμε ευχαριστιόμαστε, το ευχαριστιόμαστε. Βλέπει τον Ουάρντα και κεντάει μέσα στο γήπεδο. Έχει κανένα ναι, είναι. Ναι. Το ευχαριστιούνται κιόλας. Το καλό είναι ότι δεν έχει φέτος play-off και αν αυτοί δεν κερδίσουν, παίζουν πρώτα με ΑΕΚ και Ολυμπιακό και μετά με εμάς. Θα τα δούμε. Σημασία αν έχει εμείς πρώτα απ' όλα. Αν δεν κερδίσουν αυτούς, έχουν εγκαταλείψει. Εμείς πρώτα απ' όλα, εμείς να παίρνουμε τα παιχνίδια. Μετά θα δούμε τι κάνουν οι άλλοι που θα στραβοπατήσουν, πώς θα αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον κτλ. Να σου πω και ένα παράξενο. Υπάρχει περίπτωση και με δύο χ στα ντέρμπι εντός να είμαστε πάλι πρώτοι. Πολλά υπάρχουν. Το πιστεύεις αυτό? Πολλά υπάρχουν. Δύο χ. Απλά να μην χάσεις τα άλλα. Πολλά τα άλλα υπάρχουν. Να τα κερδίσεις όλα. Και να τα κερδίσεις όλα τα άλλα είσαι αυτό. Πρωταθλητής. Έγινε! Σε χαιρετώ! Αν να σε καλά, να σε καλά. Πάμε, καλημέρα σας. Γεια σας. Καλώς το παιδί και sorry που περίμενες. Έλα. Ασπρόμαυρο Πανάραμα. Έλα ρε, overview. Με πρόλαβες, ε. Κανονικά πρέπει να σου πω τώρα, περιμένω 20 λεπτά. Ναι, ναι, ναι. Μετά λέω είναι τιμόλογος αυτός, θα μου πει κανένα όποιος αγαπάει, όχι, περιμένει. Ρε, οπότε... Κάνεις μόνο... Κάνεις μόνο σε τους διαλόγους. Ναι, λέω τώρα να το πω, περιμένω τόση ώρα, θα μου πει όποιος αγαπάει, περιμένει. Ρε, φίλε. Το ανέκδοτο με το γρίλο το ξέρεις έτσι. Έτσι το πας κι εσύ. Για πες, για πες. Κάτσε να θυμηθώ τι θέλω να πω ρε φίλε, το πρωί πήρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θες να πεις. Στη Βραζιλία όταν τα παιδάκια τα φωνάζει η μαμά τους και τους λέει κανόνισε και θα φωνάξει τον παπά σου, λέει τους φίλους του, λοιπόν παιδιά κανένα δεκάλεπτο έχουμε ακόμα. Έτσι, παιδιά ένα τεταρτάκι μέχρι να πει. Όταν την ακούει στο μπαλκόνι τη μάνα που βγαίνει και χτυπάει η Βέρα στο σίδερο στο μπαλκόνι, ταν, παιδιά. Μέχρι να πει το όνομα, αν πει το πλήρες όνομα, όχι το παρατσούκλι. Έτσι. Ναι, 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 γιατί δηλαδή, έχουν και κάτι το τσίτο, κάτι τέτοιο. Ναι, ρε, όχι, μπορεί να πει ελ καμιόν, έλα επάνω, ξέρω εγώ, καμιόνι, πως λένε, ελ παδρόν, ελ τόρο, έλα μου μπίμπιμ στον τόπο σου. Έτσι. Οι Βραζιλιάνοι, αδερφέ, ταιριάζουν πολύ στην ιδιοσυγκρασία μας. Δηλαδή, και σαν κουλτούρα, καταρχήν μαθαίνουν τη γλώσσα γρήγορα. Και σαν οτροπία και σαν ζωή, τους αρέσει η ζωή στην πόλη μας, επειδή είμαστε ναι. και το τεμπεραμέντο της ομάδας. Είναι άνθρωποι που το αίμα τους είναι μπριόζι, έχουν την αλεγκρία τη λεγόμενη, γουστάνουν ρε παιδί μου όλο αυτό. Δεν είναι ψυχροί. Και την έχουν μέσα τους, δεν παρεξηγούνται εύκολα. Ναι ρε, κανονικά ρε, κανονικά, δεν παρεξηγούνται. τώρα μιλάω για κανονικούς, έτσι. Να σας οικονομήσω χρήματα. Για πες, για πες. Λοιπόν, στην πρωινή εκπομπή του Sky, ναι. αυτή η κοντή διαβάζει στο Messenger τα μηνύματα που στέλνουν από το Facebook. Η Ξανθιά. Η κοντή, ναι. Γιατί χθες διάβαζε το Sport Time το πρωτοσέλιδο, έλεγε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και αριστερά είχε ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Δεν διάβασε ούτε ΑΕΚ ούτε ΠΑΟΚ. Δεν διάβασε. Και τις έστειλα στο Messenger. Ναι. Βρε κοντή, γιατί δεν διαβάζεις για τον ΠΑΟΚ όταν βλέπεις στο πρωτοσέλιδο. Και τι είπε. Και μου απαντάει μετά από 5 λεπτά στο διάλειμμα τα κάνανε, μου λέει χίλια συγγνώμη, ήταν λόγω πίεσης χρόνου. Και μου λέει μόνο τις μεγάλες φωτογραφίες. Την ύφησε κοντή, την καημένη ρε παιδί. Είναι κοντή, είναι κοντή θεωρείς. Όχι, δεν είναι κοντή, απλά το κεφάλι της μυρίζει ποδαρίλα. Κατεβαίνει από το κρεβάτι με αλεξίπτωτο. Είναι κοντή. Είναι πολύ κοντή κιόλα. Αλλά θέλω να σου πω ότι διαβάζει. Μάλιστα. Δηλαδή, αν εκεί που στέλνει μηνύματα, καλύτερα στείλει στο Facebook που ασχολείται. Καλά κάνει. Και δεν θα χρεωθώ κιόλα γιατί μου έρχεται στο τέλο ένα 15 πάνω στο λογαριασμό. Δεν είναι, πάνε πάνω αδιαρχία. Γι' αυτό το είπα. Μπράβο, καλά λε. Σήμερα φοράει και ασπρόμαυρο πουκάμισο. Εντάξει, το σώζει. Το σώζει. Ήταν ασορτή με την Βαλαβάνη. Τέλο πάντων. Άντε, καλημέρα. Έγινε ρε πανόραμα, φιλιά. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας, δεν κάναμε διάλειμμα στο τέλος της ώρας. 23 10 287 888. Πάμε στον επόμενο. Ναι.
Τσίτσιο το Βρυτέλιο. Ω, καρακίνης, νέκο το μπουμούς, νέ τραπαίς, νέ τα μπουμούλια. Τραρίφω βεγγές, νέ τα κακομάντα μπιές του τρούς, νέ τα κακελία μπουμούλια. Πολύ ну то грабоня в неё футболиста хорошо Катериде. Катериде крошнется как обувушня с Адамом Моледо, Вазелаги бушнется дробушню с Адамом Лефта Йок. Пурочка-то не Вазелья катастрофа. Φίλε, το δουλεύουμε το Καυκασιανό, Ροδάνη. Ροδάνη. Μιλάμε τώρα, θα ακούσει κανένας να το πούμε είναι ρωσικά καθαρεβουσιάρι και πού να ξέρεις εσύ. Κάποια στιγμή σε μια πολύ σημαντική κυρία του ΠΑΟΚ που μιλάει τα ρώσικα βρέθηκα στον περιβάλλοντα χώρο και μου είπε κάποιος ρε εσύ μίλα της που κάνεις τα ρώσικα και το κατάλαβα αυτή και λέει speak speak. Λέω κύπα ντρούσνια στα κακομπούβου. Λέει it sounds Russian but it isn't. Λέω it's Caucasian dialect. Είναι δεν... But it sounds so Russian. Ξέρω ρε παιδί μου, λέει διάλεκτος τώρα, τι να λέμε. Σου είχα πει κάποτε... Έχω φάει ρώσικες σαλάτες, πολλές ρώσικες, γι' αυτό από εκεί τα μάθα. Μαγιονέζα. Εσύ μιλάμε, σου είχα πει κάποτε ένα φιλαράκι, να πούμε, ξέρω εγώ, κάναμε πλάκα. Μια κοπέλα είχε σορμπόν ένα στα γαλλικά. Σορμπόν. Και αρχίζουμε, ζούμε, βασιλιά, και λέει, ξέρω εγώ, τι είναι αυτά, ρε παιδιά, λέω, είναι αλσατική διάλεξη. Αλσατική. Λεμί μπουκαλιό. Τώρα, να σου πω κάτι. Όταν η τύπησα μιλάει και γαλλικά, δεν σε... Όνει ακόμα περισσότερο. Ρε παιδί μου, το γαλλικό δεν... Δηλαδή, αν είναι και ωραία η τύπησα, έτσι, τώρα δεν μιλάω να είναι μπάζο, αλλά αν είναι και όμορφη, με το που θα μιλήσει και γαλλικά, δεν σου κάνει κάτι τι εσωτερικά, δεν σε αναστατώνει ακόμα περισσότερο. Δεν έχει μια αρχοντιά, ρε παιδί. Ε, δεν είναι αισθησιακό. Δεν έχω εικόνα, ε. Εικόνα, ρε παιδί. Να σου πω κάτι. Αισθησιακή ταινία, μιλάνε οι πρωταγωνιστές στην ερωτική περίπτυξη, εκεί που πάνε στην πέση, μιλάει γερμανικά. Γεια! Bring me some orgasmus! Zeig mir wie es geht! Stoß mich von hinten! Δηλαδή, δεν είναι η εντεκάδα της Kaiserslautern. Της K20 της Kaiserslautern κιόλας. Φίλε, μιλάμε τώρα με το που λες Γαλλίδα, βλέπεις τώρα μία κοντά στο 1,75-1,80 με έντονο κόκκινο κραγιόν, καρέ μαλάκι, βέλο, ελαφρύ μπερεδάκι, φούστα στενή, φούστα στενή, λίγο πάνω από το γόνατο, έτσι, γόβα. Ωραία φίλε, τώρα τι μας κάνεις πρωί πρωί τώρα. Εμένα ξέρεις ποια μου έρχεται στο μυαλό, ενώ δεν είναι Γαλλίδα. Μου έρχεται η Μπελούτσι στην ταινία που έπαιξε, την πέσω το όνομα για το ξεχνάω τώρα την... Μήπως ήταν μία αναστρέψιμο. Όχι είναι το μία αναστρέψιμο ρε, άστον αυτό. Το Μανταλένα. Το γάρο τον... Ναι, το ποιο το. Μανταλένα. Μανταλένα νομίζω, ναι. Με το πιτσιρίκι που με το μάτι να πούμε ξέρω εγώ και τα λοιπά. Αυτό το πιτσιρίκι εκεί. Κοπανιόταν όλο το χωριό. Μήπως τώρα δεν μπορώ. Επικό, επικ, καλά γυναίκα στα 50-52 να πούμε τα σπάει ακόμα ρε σε τώρα. Μαριλένα, Μαριαλένα, δεν θυμάμαι τώρα. Κάπως έτσι, μπορεί και κάτι τέτοιο, πάνω σου καταλάβαμε. Καταλάβαμε την ταινία, ναι. Εποχή πολέμου που ο άντερφης ένας ξενέρωτος, να πούμε, που γύρισε από τον πόλεμο και λέγανε ξαδερφός της είναι όχι ο άντρας της και πέσανε όλοι ανάσκελα. Κοίταξε, τον άντρας τον κανονικό τον έχεις δει. Καλά, είναι σαν με συγχωρείτε λάθος. Αυτό το βράδυ στο ταξίδι τότε τον παίρνω κούρσα. Γουρλωμάτιζε. Σαν ήρθαμε για τα χαλιά είναι το άτομο, ρε. Δεν είναι σαν να έχει τρακάρει με το λεωφορείο που βουγιουκλάκι με τον Παπαμιχαήλ πηγαίνανε εκδρομές για μπάνια. Αυτά τα πούλμαν. Δεν είναι ένα ευρώ και θα μου ανοίξει το παράθυρο. Όχι, φίλε, είναι σαν να πηδήσανε και κεφαλιά με τον Τζον Άγκμπε και τρακάραν τα κεφάλια τους. Δηλαδή... Φίλε, πολύ άσχημο είναι το άτομο, να πούμε. Και τώρα που είπαμε για άσχημο, ώρα φίλε, μιλάμε, έχει ο Μίχλη σήμερα και λέω να μου χτυπήσει κανένα κούλι στο τζάμι, θα πάθω έμφραγμα να πούμε σε κάποια. Ρεσί, το βρήκα, το θυμήθηκα. Μαλένα τη λέγανε την κόμενα. Μαλένα. Εκεί, που την κάναμε εμεί Μαριαλένα, να πούμε την γειτόνισα την κόρη του. Δεν πάντω καταλάβαμε περί την ροσπρόκια. Δηλαδή, λε τη λέξη ωραία γυναίκα και σε έρχονται δύο, Σάρων Στόουν και Μπελούτσι, φίλε, δεν ξέρω. Πάρα που χαίρομαι που μιλήσαμε για ποδόσφαιρο σήμερα, είναι πραγματικά χαρά μου. Κοίταξε, φίλε, αφού δεν λέει μπάλα, μπίπ, να πούμε, ξέρω εγώ, εντάξει, κοντά είμαστε. Φίλε, καλή χρονιά σου, εύχομαι, γιατί πιο μπροστά δεν μπορούσα να σε πετύχω. Είμαι γρήγορος και λύσομαι, αλλάζω γρήγορα θέση και ξέρω ότι προσπαθείτε με πέτρες να με πετύχετε, αλλά...
Έχεις κάνει δίαιτα τώρα εδώ και είσαι, ναι, δεν μπορώ να σε πιάσω. Ναι, ναι, ναι. Ξεκάθαρα. Καλή χρονιά, Άκης, και υγεία, φίλου, και καλές εκπομπές. Να σε γερός. Τσίτσιο. Πάμε για τίκλο. Φιλιά, αγοράκι μου. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Δεν κάναμε διάλειμμα. Καλημέρα σας, ναι. Επιτέλους. Κωστή, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Να σε καλά, να σε γερός. Είμαι ο Χρήστος από την Τούμπα. Γεια σου, μουσικέ μου! Γεια σου, αρμονίστα μου! Γεια σου, ακορντεονίστα μου! Έλα! Ναι, ναι. Γεια σου, Κωστή μου. Τι γίνεται? Προχθές που σε πήρα τηλέφωνο για εκείνα τα ρούχα, τι θα γίνει? Μου είπες να σε πάρω μετά τις 10 και πήρα 10 φορές, δεν το σήκωνε κανείς. Στο... Τι θα γίνει, σε, αυτό... σε αυτό το νούμερο? 5 τσάντες έχω έτοιμες για να φύγουν εκείνοι καλά ρούχα. Ναι. Πρέπει, πήρες τηλέφωνο μετά από την εκπομπή σε αυτό το νούμερο και δεν το σήκωνε κανένας. Μετά την εκπομπή, ναι. 5-10 λεπτά πάρε, ναι, μου και έπαιρνα συνέχεια και δεν το σήκωνε κανένας. Δεν γίνεται, αφού έχουμε γραμματεία έξω. Αυτό που λέτε δεν και είναι. Και έχω τόσες μέρες που τα έχω εδώ έτοιμα. Μου θα ξαναπάρετε τώρα μόλις 10 και 5, θα πάρετε σε αυτό, ναι, το νούμερο το ίδιο που πήρατε και τώρα. Δεν μπορεί να μην το σήκωνε, ναι, έχουμε γραμματεία, η Μαριλής είναι έξω, κάτι θα κάνατε λάθος μάλλον. Δεν έκανα λάθος, το παίρνω αυτό το νούμερο και άλλες φορές, αλίμονο. Ωραία, 10 και 5 θα είμαι έξω να μιλήσουμε, να δούμε πώς μπορούμε να πάμε τα πράγματα εκεί στο Φάρο. 2,87 και 3 οκτάρια είναι. Βεβαίως, αυτό το ίδιο νούμερο που πήρατε τώρα. Ναι, σου λέω 2,87 και 3 οκτάρια. Να πάρετε 10 και 5 και θα είμαστε εκεί να τα πούμε. Εντάξει. Έγινε. Τώρα τι ώρα είναι περίπου, δεν ξέρω. Τώρα είναι 9 και 10 και κάτι ψηλά. Σε μια ωρίτσα. Έγινε, να είστε γερός. Να είστε γερός εσείς. Παοκάρα, ολέ. Παοκάρα μόνο. Μόνο Πανθεσσαλονίκιος. Αθλητικός όμιλος Κωνσταντινοπολιτών. Πάμε σε διάλειμμα. Χορηγία πρώτης ώρας. Χωρίσανε Κωστή μου με αυτόν, λέει η Χρυσάντσου. Ναι, 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 Χρύσα μου, το ξέρω. Με τον Κακομούτσουν αυτόν τον Βασάν Κασάλ, πώς το λέγανε αυτόν. Ρε, κοίταξε να δεις πια. Είχε, φίλε, την ωραιότερη γυναίκα του πλανήτη. Και όταν τον έβλεπες ήταν ένα κράμα. Κολτσίδα, πάπριτσα. Λέω ότι αυτή που λέω δεν είναι όμορφη, αλλά ήταν ένα κράμα, ρε παιδί μου. Τρίφων Ιβάνοφ. Λίγο Χρούμπες, λίγο αυτό, λίγο. Πώς, τι του. Τι μπορεί κι όμως, φίλε, ήταν καψούρα μαζί του κιόλας, έτσι. Δεν ξέρεις, άβυσος. Άβυσος. Το υπερατού μου μπίμπι του πλανήτη. Παρεπιπτόντως έβλεπα Ματσούκα δίπλα πριν. Ματσούκα, φίλε. Φοβάμαι, λέει, για αυτά που θα γίνουν μετά το θάνατό μου. Μη φοβάσαι καθόλου, δεν καταλάβεις τίποτα. Δηλαδή, μην έχεις κανένα άγχος. Να φοβάσαι για αυτά πριν. Μετά, δεν έχεις κανένα άγχος. Τώρα που έχεις βρει και γαμπρό, μια χαρά, όλα καλά. Θέλω να σας πω ότι χορηγή πρώτης ώρας είναι η ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Huawei, κορυφαία κινητά. Κάντε τη βόλτα σας από εκεί να δείτε. Τελευταία λέξη τεχνολογίας, υπέροχα και στο design και λειτουργικά και με όλα τα πράγματα επάνω, με όλα τα πράγματα. Η Huawei, κορυφαία εταιρεία στα κινητά. Κάντε τη βόλτα σας και ενημερωθείτε. Επίσης να σας πω ότι τα κορυφαία εδέσματα τα βρίσκεται στην Λεωφόρο Στρατού 18 και στην Κωνσταντινούπολη 37. Εκεί, στο Όλα στα Όρθια, πεντανόστιμος χειροποίητος γύρος που σκεπάζεται με δύο αφράτες γίγας πίτες και αναπάβεται σε ένα στρώμα! Αναπάβεται σε ένα στρώμα φτιαγμένο από μίξ τυριών, ξεροψημένο μπέικον, πιπεριά, μανιτάρια, κρεμμύδι. Υπέροχα πράγματα. Υπέροχα. Θα πάμε σε διάλειμμα. Μην ξεχνάτε τα δύο κρεοπολία μας. Κρεοπολίο Μιχάλης στον Εύωσμο, κρεοπολίο Κοτονοστιμιές Κρεατογεύσης Άγγελος στην Νεάπολη. Δίνουμε και σήμερα μία σακουλάρα κρέατα για τα κρέατα ενός μήνα από τα κρεοπολία μας, από το κρεοπολείο Μιχάλης. Μου γράφετε Βραζιλιάνους που πέρασαν από την ομάδα μας. Έχετε πολύ μεγάλη φόρμα, βλέπω. Υπάρχουν κάποιοι που αμφιβάλλω αν θα τους βρει κάποιος. Μην μπαίνετε στο Google. Ό,τι θυμάστε, έτσι. Μην κάνετε τώρα να πούμε έρευνα στο Google. Στο Google. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Τι είπε στο συγκρότημα, τσικτσιέρα. Εδώ είμαστε! Πολύ ωραίο μήνυμα έχει στείλει ο Χρήστος. Λέει, γεια σου Χρήστο. Είμαστε, λέει, γειτονάκια στην Τούμπα, στο πατρικό σου. Πού είσαι, εγώ είμαι στάσιο ορφανοτροφείο, εκεί, το πατρικό. Λέει, σκέψου στην ερωτική περίπτυξη, λέει, που πρέπει να πει η γυναίκα, λέει, στον Βραζιλιάνο άντρα το όνομα. Ότι, ξέρω εγώ, Γιώργο μου, έρχομαι ή οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων. Έτον αράντες, δίνω σημαίνω τα σύλβα! Είναι ένα θέμα αυτό, είναι ένα θέμα. Ανοιχτές γραμμές, μπουκάρουμε δεύτερη ώρα. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιο, η χορηγός δεύτερης ώρας, όπως πάντα. 16 χρόνια νούμερο 1 για κρεατικά, νούμερο 1 στην πόλη.
υπέροχα πράγματα. Η παντσέτα του έχει γράψει ιστορία, ο Διέγκο Παντσέτα. Μην ξεχνάτε ότι χορηγός δεύτερης ώρας είναι επίσης η Τέντα Home. Τέντα εκεί, στον μπαμπά και στο γιο, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. 35 χρόνια. Τέντα, πέργολα, δυναμική ζελατίνα. Καλαμαριά, πολύχνη, χαλκιδική. Και φυσικά, Καλόε, η εταιρεία η οποία σας δίνει τη δυνατότητα με την αλόη αλλά και το μύρτιλο μαζί με το blueberry να λύσετε πάρα πολλά προβλήματα στον οργανισμό σας σε σχέση με το στομάχι σας, αλλά όχι μόνο αυτό, και εσείς που έχετε θέματα με την ευεξία, τη χοληστερίνη, τους πόνους των αρθρώσεων, αποτοξίνωση και κυρίως το ζαχαρόδι διαβήτη λόγω της προσθήκης του blueberry. Προσφορά είναι μοναδική, τα δυο μπουκάλια blueberry με αλόι με blueberry, 49 και 90. Αλόι με μύρτιλο, να το πούμε, το blueberry με ελληνικό όρο. 23-12-200-500. Τηλεφωνήστε και θα δείτε σημαντικά αποτελέσματα στον οργανισμό σας. Παράλληλα του ζάχαρου είπαμε την φαρμακευτική αγωγή και η αλόι με μύρτιλο, 49 και 90. Και 20 ευρώ δώρα, κρέμες, προσώπου, σώματος κτλ. Από την Καλόε, νούμερο 1 εταιρεία. Σήμερα στις 5 και 4 είναι το παιχνίδι, επειδή με ρωτάς, Μαρία μου, είναι η ρεβάνς, σήμερα είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Ανοιχτές γραμμές, 23-10-287-888, να μιλήσετε εσείς. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Ναι. Καλώς το παιδί. 29 και 20 είναι, μήπως να πας στο επόμενο διάλειμμα. Η αλήθεια είναι ότι άργησα να βγω. Ξέρω κι εγώ, μήπως καθυστερώ και πρέπει να πας στο διάλειμμα. Όχι αγοράκι μου, όχι, έχει, κάνε, σε ευχαριστώ που συμμερίζεσαι τον πόνο μου. Έλα, έλα, για πες. Τι να πω ρε Κωστή, ελπίζω σύντομα να μπει το μυαλό σε αυτούς που είναι στην Παϊπάου και να σταματήσουν αυτό το χαζό κυνήγι του Μολέντου και να κλείσουν το Χατζαρίδι που είναι τρεις κλάσεις πάνω το Μολέντο, φίλε, σαν παίκτης. Το έχω ακούσει και από άλλους αυτό. Έλα, δηλαδή τώρα, αυτή την άποψη, την άποψη αυτή, ότι μιλάμε για έναν ανώτερο παίχτη. 10 χρόνια στην Δυναμό Κιέβου δεν γίνεται να παίζει. Μιλάμε τώρα το Μολέντο και αν δεν έρθει, άστο τώρα. Ξέρεις τι λένε για το παρακαλέτο στην Όχι, φίλε, είναι ξινό μετά. Δεν είναι. Όχι, τελειώνει αυτό. Τώρα. Νομίζω, Αντώνη μου, νομίζω ότι τελειώνει σήμερα αυτό. Κάναμε την το πρόταση. Θέμα είναι ότι άλλο έχει συμφωνήσει από ό,τι έχω διαβάσει. Δεν είναι. Και το θέμα είναι τώρα Δυναμό. Εντάξει, το καλοκαίρι τελειώνει το συμβόλαιό του. Επιστώμε 500 χιλιάρικα να τους δώσω, θα πούν και ευχαριστώ αυτοί. Δεν ξέρω για τα χρήματα, αλλά ξέρω ότι είναι ένα παίκτη. Δεν μπορεί 10 χρόνια στη Δυναμό Κιέβου να είσαι βασικός και Εθνική Ουκρανίας μόνο και μόνο έτσι επειδή έχεις ωραία μάτια. Για αυτά που έλεγες πριν όμως, ήδη και αυτόν τον βγάλαμε τραχανοπλαγιά, ότι δεν ξέρει μπάλα, ότι είναι... Ναι, ναι, καλά, καλά, αυτή είναι η γνωστή, ότι φίλε. Ότι είναι νεύρα, ότι είναι τέτοιο. Αντώνη μου, ζεις αυτή την πόλη, κινείσαι, ακούς τα ναι, πάντα. Ρε, αυτό το πράγμα μάθετε να φιλτράρετε. Εδώ υπάρχουν, να σου πω κάτι, αύριο, αν φέρουμε αύριο, πες γίνεται κάτι ρε παιδί μου, και έρχεται αύριο ο Μέση. Ο Μέση. Αμφιβάλλεις ότι αυτοί οι άνθρωποι θα βρουν να πούν κάτι. Γιατί είναι κοντός, γιατί τον φέρνεις τώρα και δεν τον έφερες νωρίτερα, και γιατί να τον αφήσεις. Ναι, 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 καλά, ας το αγόρι μου, άτομο. Δεν έχει βγει ποτέ από τη χώρα του ρε φίλε. Και τόσα χρόνια στην ίδια ομάδα, γιατί δεν του έκανε κανένα πρόταση, αφού ήταν τόσο καλός. Δεν έκανε το βήμα παραπάνω ποτέ. Ακριβώς. Και όλη τη διαφορά στην Μπαρτσελόνα την έκανε ο Ινιέστα και ο Τσάβι και σιγά τώρα. Εγώ Κωστή τους καταλαβαίνω. Οι ομάδες τους δεν υπάρχουν, είναι ανύπαρκτες. Λογικό είναι να προσπαθούν να δημιουργούν συνέχεια προβλήματα στην πρώτη ομάδα της πόλης. Εγώ έπαψα πλέον. Και αυτό το πράγμα κάποτε πρέπει να τελειώνει. Τι να κάνουμε τώρα. Ένα παίκτη που είχε full σεζόν πέρυσι, δηλαδή. Το ότι δεν έπαιζε είναι γιατί υπήρχε ένας καλύτερος που αυτή τη στιγμή θα πάρει μεταγραφή στη Μαντσέστερ Σίτι αυτός όμως. Στη Σαχτάρ έπαιζε. Ισμαήλ, πώς το λένε αυτοί, Ισμαήλ. Ναι, 35 εκατομμύρια ναι. Ευρώ κοστίζει αυτός. Ναι. Δεν έπεσε στη δόξα Χλαβινής, πες τους. Ξεκάθαρα. Εγώ θυμάμαι τον Αζεβέντο μας είχε κάνει γιογιό το 2013. Αν θυμάσαι. Πώς δεν θυμάμαι. Πώς δεν θυμάμαι. Διπλό έφεραν αυτοί εδώ πέρα μέσα. Πώς δεν θυμάμαι. Γιογιό σε είχε κάνει. Περιμένουμε να τον δούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Την υποτίμηση συνέχεια. Ματάκι χορταράκι, αυτό είναι προσβολή. Προσβάλλει και το νοημοσύνη μας. Δεν πιστεύεις ότι ο Χατζηρίδης έχει συμφωνήσει, έτσι δεν είναι. Οπότε έχει διαρρεύσει. Έτσι, έτσι λέγεται. Έτσι λέγεται. Υπάρχει μόνο το θέμα με την ομάδα. Αλλά πιστεύω ότι. Ωραία, παίρνεις αυτόν που έχει συμφωνήσει και έχει όρεξη να παίξει και αφήνεις τον άλλον που είναι μπερδεμένος και δεν ξέρει αυτός τι θέλει να κάνει. Ναι. Και έχει μπλέξει δύο ομάδες με χαρτιά και από εδώ και θα έχουμε κανένα. Ναι. Μία μικρή επιφυλαξούλα θέλω σε αυτά που λες. Συμφωνώ στα περισσότερα.
μην είσαι τόσο σίγουρος ότι θέλει τόσο πολύ ο παίκτης να πάει στη Βραζιλία. Δηλαδή, το προσύμφωνο αυτό το έκανε πριν παρουσιαστεί του ΠΑΟΚ η πρόταση. Εγώ αν ήμουν 30 χρονών και είναι ουσιαστικά το τελευταίο μου καλό συμβόλαιο. Εκτός βέβαια αν θέλω στα 35, πέρασε καμιά αραβία στον άλλο καπέλο. Ναι. Και όντως μου δίνει 400, κάποιος μου δίνει 700 συμπόνους, θα πάω σε αυτό με την 700 αραφήνια. Συγγνώμη δηλαδή. Φυσικά, φυσικά. Άμα δεν θέλει και κάνει μου τσουνάκια, ας κάτσε και ας πάει στη Βραζιλία με 400 χιλιάρια. Τίποτα. Τελειώνει αυτό, Αντώνη. Τελειώνει σήμερα, αύριο αυτό τελειώνει. Δηλαδή, δεν μπορεί να πάει και αύριο, γιατί έχουμε φτάσει 10 του μηνός. Τελειώνουμε, τελειώνουμε, τελειώνουμε. Φέρε το Χατζερίδη. Θέλεις, θέλεις καλώς. Δεν θέλεις, πάμε παρακάτω. Τελείωσε. Πας φέρνεις το Χατζερίδη που έχει υπογράψει και, αυτόν, και τους αφήνεις αυτούς σύξυλους. Ναι. Σκάνε και τρεις προσφυγές σήμερα έχουν δικαστήρια αυτοί. Θα δεις τι έχει να γίνει. Χαμός το ίσιο. Πάλι όμως. Πάλι όμως βρήκαμε θέμα, έτσι. Δηλαδή, χθες άκουγα όχι το Μολέντο, όχι το Χατζερίδη, εγώ λέω. Όχι, εγώ λέω το Μολέντο. Δηλαδή, να βρίσκουμε θέματα να ασχολούμαστε. Οποιοσδήποτε ξέρει από ποδόσφαιρο καταλαβαίνει διαφορά αυτών των δύο παιχνιδιών. Ένας είναι. Είχε διατελέσει και αρχικό στην Δυναμό, έπαιζε βασικό στην Εθνική Ουκρανία και ο άλλος είναι ένας τύπος. Τώρα καταλαβαίνει τι είναι τώρα. Άσε ρε Κωστή τώρα. Τελειώνουμε σήμερα. Φέρνει τον Ουκρανό και τελειώνει τον Έλληνα. Τον πόντιο εκεί πέρα, γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό θα φέρει. Πάνε, γιατί θέλει να κάνει και το κομμάτι του όπως έφερε και το Περμπάτο και είπε αυτόν θα τον φέρω και τον έφερα. Έτσι. Αυτό το πράγμα να γίνει. Ακριβή μεταγραφή, να ξέρεις. Θα τον πληρώσει αδρά. Δεν πάει να έχει 6 μήνες η Δυναμό και έβγαινε να τον αφήσει να φύγει τώρα. Θα ματώσει ο Ιβάν. Δε στο βιογραφικό του και δε στο βιογραφικό του άλλου. Να λέμε τώρα. Ό,τι πληρώσει παίρνεις. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έγινε Αντουάν. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Εξακολουθείτε και στέλνετε και μηνύματα με παίκτες Βραζιλιάνους που αγωνίστηκαν στην ομάδα στο παρελθόν για μία σακούλα κρέατα, ένα κρέατα όλου του μήνα από το Ακροπολείο Μιχάλη στον Εύοσμο με νελό 29. Εκλεκτά, πεντακάθαρα και νοστιμότατα όλα. Καλημέρα σας. Ζουμουζούμε το Βασίλη. Πολλά πολλά για την γιορτή σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Σκέφτομαι να πάω στο ληξιαρχείο, στο Δήμο. Πώς είναι ρε παιδί, πώς λέμε Ζαν-Ζα Κουστό, πώς λέμε Ζον-Πιέρ Τάδε, Καλ Χάιντς Ρουμενίγκε, να βάλω κι εγώ δεύτερο όνομα, δηλαδή Κωνσταντίνος Βασίλειος Ζατζαρός. Είχα όντως καμιά τριανταριά μηνύματα από το σχετικό ηχητικό, έτσι δεν υπάρχει. Τι ωραία. Είμαι κεφάτος, φίλε, είμαι κεφάτος. Να σε γόρι μου, να είσαι κεφάτος, πάντα να είσαι. Άκου τώρα, με βάζεις σε μια παγίδα. Ακούγεται το τραγούδι το όμορφο εκεί πέρα και αρχίζει και μου έρχεται στο μυαλό ανέκδοτο. Σταματάει η μηχανάρα δίπλα από τον πεζό, του λέει φιλαράκι, ανέβα. Ω Γιάννη, τι ωραία λέω να αυτό ντερβίση μου. Ανέβα σε κάνω μια βόλτα. Όχι ρε, λέει, εγώ τα φοβάμαι αυτά εδώ πέρα. Ανέβα πάνω, του λέει χιλιάρε εργαλείο αφυσήξει. Διστακτικά ο άλλος πρώτη το πόδι ανεβαίνει πάνω. Και αρχίζει κιχ, κιχ, μπουμ, γαδιά, ο άλλος εξαφανίζεται, κιχ, κιχ, θα σκάσεις ρε λαλάκα του λέει κάποια στιγμή, τι κιχ και κιχ. Είχα ένα φίλο λέει, ανέβηκε στη μηχανή ότι κιχ δεν προλαβαίνει. Αυτά τα ποδοσφαιρικά μας. Αυτά. Χαίρομαι να μιλάμε για μπάλα, φίλε. Δεν είπα να σε πνίξω γιόλα. Λοιπόν, τέτοιες πεντάρες, τις παιδεχαίρομαι τακτικά πλέον. Έλα Μαρτά, σιγά το αποτέλεσμα. Ναι, 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 καλά. Από αυτές τις ομάδες χάναμε και φέτος χάσαμε πόντους. Από τη Λιβαδιά, από τον Απόλλωνα, είδατε τις Λάρισσας τα παιδιά. Λοιπόν, επειδή με τον Ολυμπιακό, με το φίλο, είδες. Επειδή συμβαδίζω με τον φίλο και αρχηγό, τον Γιώργο, λέω το εξής. Αυτή είναι. Είναι το κράτος του Ολυμπιακού. Και τι μέλη γενέστερα να αλλάξουν τα πράγματα και έχουμε πάλι τους κουμπάρους και δεν το θέτω πολιτικά, απλώς λέω αυτοί οι ίδιοι και το έχω πει πριν 2-3 χρόνια όταν βλέπω όλη τη Βουλή να κάθεται στο στάδιο Καραϊσκάκη και δεν βουλευτής να λέει άντε ρε τελείωνε από εκεί να πάμε να δούμε τον Ολυμπιακό και ξέρεις πότε έγινε αυτή η συζήτηση, το τελείωνε από εδώ να φύγουμε, να κλείσουμε τη Βουλή να πάμε στο Ολυμπιακό. Έγινε το 12 με 13 τότε που μας ανακοίνωσαν ότι έχουμε βυθιστεί. Αυτοί είναι φίλε. Δεν αφήνουνε την άνεσή τους και το λέω ευθέως. Μη χαλάσεις Ζαχαρένια σου, είπες δεν θα χαλάσω σήμερα το κέφι μου. Με, ναι. Να το ολοκληρώσουμε εδώ πέρα. Η Ζαχαρένια μας ότι ως άλλος χαλασμένη είναι Κωστή. Τι να αναφέρουμε πιο μπροστά. Κάναν κληρώσεις σε αυτές τις κάρτες που για τους φτωχούς που είναι.
Ναι, λοιπόν, καλά, εντάξει, αυτό είναι αστείο από μόνο του. Τραγικό, φίλε. Το άκουσες, φίλε. Τέσσερις φορές το ίδιο νούμερο, λέει, βγήκε σε 6 εκατομμύρια νούμερα. Τέσσερις φορές ο ένας και τρεις φορές ο άλλος. Δεν τρέπεστε λίγο και κάτω στο λεκανοπέδιο? Αλλά να δώσω χαιρετίσματα σε αυτούς που μας λένε κομπλεξιγούς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τέτοιες κομπλεξάρες που είστε εσείς με ένα μικρόφωνο. Κομπλεξική της πλάκας, γι' αυτό σταματήσαμε να σας μιλάμε. Κόμπλεξ με τα όλα σας είστε. Καλημέρα. Φιλιά, φιλιά. Καλά που είχες καλή διάθεση σήμερα. Έλα, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Γεια σας. Ναι, με ακούτε? Σας ακούμε, βεβαίως. Είχα την τύχη να πω μετά από δύο πολύ σύντομους ακροατές. Ναι, ναι, βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό. Ένα Μπεν Χουρ, Μπεν Χουρ. Απλά μέχρι να ματώσει ο Ιβάν να πάρει το Χατσερίδη, έχουμε ματώσει εμείς για να βγούμε στον αέρα. Αλήθεια λες, αδερφέ. Το όνομά σου? Ο Θρυχίλς είναι. Έλα, Θρυχίλς, έλα, δεν σε κατάλαβα, μπορεί. Ποτέ δεν την πρώτη, ρε φίλε, ξεχνάς. Ποτέ, όχι μόνο την πρώτη, φίλε. Μου ούτε με το καλάμι δεν τη βρίσκω. Λοιπόν, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, πρώτη φορά παίρνω για φέτος. Πολύ σημαντικό. Και τελευταία. Δύο πραγματάκια θα πω. Βασικά για ποδόσφαιρο δεν έχω όρεξη να μιλήσω, γιατί η ομάδα άρχισε να ρολάρει. Ένα ποτάμι που κυλάει δεν το παρενοχλείς, αφήνεις να πάει μέχρι το τέλος. Πολύ σωστό αυτό που λες. Έτσι, ούτε μ' άρεσε το ρήμα. Το ρήμα που χρησιμοποίησες, δεν το παρενοχλείς. Φίλε, είναι πολύ σημαντικό. Ναι, εμείς τι θέλουμε, θέλουμε η ομάδα, όχι, θέλουμε η ομάδα να ρολάρει και μπορούμε να λέμε ανέκδοτα, να κάνουμε χαβαλέ. Να αυτό. Παίζουμε ηχητικά, να κάνουμε μόνο ψυχαγωγικά πράγματα και να μην γκρινιάζουμε. Αυτό θέλω εγώ. Γιατί έτσι. Να με χαλάει εμένα τώρα αν έρθει ο Μολέδου για Χατσερίδης και στο κάτω-κάτω όποιος και να έρθει θα ακούσεις πάλι ότι ο Τσιγκρίνσκι είναι καλύτερος από τον Χατσερίδη. Καλά ρε φίλε. Έχει παίξει 5 φορές στην Ουκρανία και άλλος έχει παίξει ο Ποτία, θα ξέρεις θα πούνε. Έτσι, ναι. Ο δικός σας... δεν θα κάτσω να ασχοληθώ. Όχι, ο δικός σας τάχει με τη Φουρέιρα. Όχι. Είδατε, ο δικός μας είναι καλύτερος. Τελείωσε. Όποιος είναι να έρθει θα έρθει. Ούτως ή άλλως εγώ και εσύ δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Άλλοι τα αποφασίζουν, άλλοι τα κάνουν, έτσι. Φυσικά. Και θα έρθει και επιθετικός, παιδιά. Θα έρθει. Τι θα γυρίσει ο Κλάους? Και επιθετικό. Όχι, όχι. Ο Κλάους δεν γυρίζει. Παρεπιπτόντως ο Κλάους σκόραρε σε πέναλτι. Ναι, ναι, με το πέναλτι. Και ναι. Τέλος πάντων, χαίρομαι να βλέπω αυτό το παιδί να χαίρεται. Εντάξει, αλλά... με πέναλτι έχουμε κι άλλο που σκοράρει, τον Κουλούρη. Καλά, 100%. 100%. Να σου πω, ισχύει ότι η τελευταία αγωνιστική λέει στο γκρέμισμα όταν γίνει θα πάει ο καθένας λέει, να πάρει κάτι, κάποιο κομμάτι κτλ. Από το γήπεδο. Δεν, είχαμε πει εμείς εδώ. Ότι καταρχήν ναι. δεν θα γκρεμιστεί την τελευταία αγωνιστική. Αν όμως έχουμε ναι, στέψει όταν. Πρωταθλητή, πιστεύω ναι, θα γκρεμιστεί. Χωρίς μπουλντόζες. Το λέω απλά για να πω στον κόσμο, ρε παιδάκι μου, δεν έχει μεγάλες βλέψεις. Για το φωτεινό πίνακα τον έχει καβατζώσει ο Ταρίφα, είπε για το σαλόνι του. Θα φέρει παρέα, είπε. Λέει τέτοια τηλεόραση, σπίτι δεν έχω να την πάρω για το σαλόνι. Τι ωραίο Matrix, ε! Έτσι προχθές, ναι. Εγώ είπα το εξής μεταξύ. Τι προάλλες που το περιμένουμε, έτσι. Υποσχέθηκες κάτι. Μία κλήρωση για τα παιδιά του εξωτερικού. Όχι. Τι? Ότι θα κάνεις μια εμφάνιση στην 7 εκεί κοντά μας. Θα έρθω οπωσδήποτε. Είναι έτσι, δέσμευση. Πριν γκρεμιστεί η τούμπα. Είναι δέσμευση. Είναι δέσμευση. Okay. Θα το θυμίζω που και που έτσι. Πολύ σύντομα, να το ξέρεις. Στο λέω. Έγινε. Στο λέω. Την φιλιά πολλά. Μου και ηρεμία, παιδιά. Χαλαρότητα και ηρεμία. Μια έτσι, χαρά πάμε. Τι ωραία. Τι ωραία. Έτσι. Φιλιά. Ζούμου σου λέμε. Ζούμου σου λέμε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Χώσε λίγο, αγόρι μου. Κάνε λίγο ρημαγδό. Κάνε λίγο σαματά. Δείξε μας τις προθέσεις σου. Έτσι, έτσι. Δείξε μας το χαρακτήρα σου το μουσικό, φίλε. Ξεδίπλωσε τα χαρίσματά σου πάνω στην κονσόλα, αγοράκι μου. Έλα. 1-0-5 δίνει η ίωση αν έχετε παιδί. Παλεύουμε με τα θέματά μας όλοι. Κάπως πρέπει να δουλέψουν και οι φαρμακάδες, κάπου πρέπει να δουλέψουν και οι παιδίατροι, όπως καταλαβαίνετε. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου στα παιδιά στο εξωτερικό, ειδικά εκεί. Διαβάζω λέει, ο Γκαρθία θέλει λέει μπαμπά. Ο Γκαρθία, ο προπονητής του Ολυμπιακού λέει, θέλει λέει μπαμπά. Φίλε, να σου στείλουμε και τριγωνάκια έχουμε ωραία και κοκ και κλεράκια και ό,τι θέλεις. Γιατί μπαμπά, γιατί κολλάς το γλυκό. Θέλει έναν παίχτη λέει που τον λένε μπαμπά. Τι γίνεται, Μέχρι 6 το πρωί τα ξημερώματα της Κυριακής συζητούσαν ο Ιβάν με τον Πίνι Ζάχαβη. Τώρα μπορεί σε κάποιους να μην λέει τίποτα το όνομα. Μιλάμε για έναν από τους κορυφαίους ατζέντιδες του κόσμου. Κάτι ψήνει. Κάτι θα γίνει. Σήμερα είπαμε 5 και 4 είναι το παιχνίδι. Λοιπόν, κάθε ένας που θα κληθεί σήμερα να φορέσει τη φανέλα πρέπει να αποδείξει πράγματα. Μη βλέπετε το παιχνίδι. Θεωρώ ότι ένας από τους λόγους που
αποπέμφθηκε ο Σαμπράνο, ήταν η τελείως παρατημένη εικόνα που παρουσίασε στα μάτς σαν αυτό στο κύπελο, ας πούμε, με τον Εγινιακό. Δηλαδή μία εικόνα αποκαρδιωτική, ότι εντάξει τώρα με, όχι, αρπάξτε την ευκαιρία από τα μαλλιά, όσοι παίξετε σήμερα, όσοι παίξετε. Θα πάμε σε διάλειμμα που χρωστάμε το διάλειμμα των 9.30, θα επιστρέψουμε πολύ γρήγορα για το τελευταίο 20 λεπτό να παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση άμα γουστάρετε. Η Ντίνα λέει Κωνσταντίνος Βασίλειος Κατσαρός, να το κάνεις, καλημέρα. ήρθε, Μαριλής, την πήρε τη φωτογραφική αυτός που με έλεγε Κατσαρό. Είναι η Μαριλής έξω. Πρώτα λίγο. Την πήρε τη φωτογραφική. Πέρασε. Την πήρε, την πήρε. Μπράβο, έτσι. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Είδα ότι ενθουσιαστήκατε με το φούτερ από το Σούφου Πάο Κανόβερου. Θα σας πω, θα μου πει και ο Χρήστος βέβαια, αν υπάρχει εδώ, αν μπορείτε να παραλάβετε, γιατί τα προϊόντα από το Σούφου ΠΑΟΚ Ανόβερου, δηλαδή τις μπλούζες, τα φούτρα αυτά και τα λοιπά, τα είχε η Αγγελική και τα έχει στο Ρετούς. Δεν ξέρω αν το συγκεκριμένο ρούχο υπάρχει εκεί, στη Λαμπράκη 105. Αυτό πρέπει να το δω, γιατί με έχει ειδοποιήσει ο Χρήστος ότι από εκεί μπορούσατε να τα παραλάβετε. Θα ρωτήσω και θα σας πω περισσότερα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Α, τα έχει λέει. Το έχει, το έχει. Μπράβο ρε Χρήστα. Κατευθείαν άμεσα, 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 άμεσα. Άμεσα. Πάμε, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έλα, μ' αρέσουν αυτά από μέσα που λέτε. Έλα, όπα, αυτά έτσι αλλιώς σου να τα λέω. Εδώ είμαστε. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Γεια σου Χριστάρα φίλε μου. Αδερφέ μου. Τέλεια ποιότητα μου γράφει Χρήστα, παιδιά. Τρελάθηκε όλος ο κόσμος χθες με το φούτερ αυτό από το Ανόβερο. Γενικά, ό,τι φτιάχνουν τα παιδιά είναι με τόσο μεράκι. Δεν είναι στάμπα να ξεβάψει, είναι ραμμένα όλα επάνω. Δηλαδή, μπράβο τους. Καλημέρα, γεια σου Νίκο Τεκίδη, αδερφέ μου. Χρόνια πολλά στη φαμίλια. Έτσι είναι, αδερφέ, έτσι είναι. Ο άνθρωπος. Άνοιξε το. Ψάχνουμε Βραζιλιάνους. Βραζιλιάνους ψάχνουμε που αγωνίστηκαν στο παρελθόν στην ομάδα μας. Γιατί κληρώνουμε σήμερα μια σακουλάρα κρέατα, τα κρέατα ενός μήνα. 14 μάτς, το λέω συνέχεια. 14 παιχνίδια πρωταθλήματος. Θέλετε να γραφτείτε στην αιωνιότητα. Θέλετε να σας γράψει με ανεξίτηλα γράμματα ο κόσμος μέσα στην ψυχή του. Θέλετε να κερδίσετε την Αθανασία. 14 μάτς. 14 παιχνίδια και δεν μας νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι. Κάθε μάτς σαν να είναι το τελευταίο σας. Κάθε μάτς με μάτι που γυαλίζει. Κάθε μάτς με αυταπάρνηση. Καταθέστε ό,τι ψυχή έχετε μέσα σας. Έκανε πολύ εντύπωση στον κόσμο. Αυτά τα μικρά πραγματάκια είναι όρκο νίκης και στο δεύτερο ημίχρονο. Πολύ συνηθισμένο να βγαίνει η ομάδα και κάθε ομάδα και να κάνει να δίνει έναν όρκο νίκης πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, πριν το πρώτο ημίχρονο. Εδώ όμως υπήρξε όρκος και στο δεύτερο. Και λέω, δεν θα ακούσουμε κάποια στιγμή τι λένε ο Αντελίνο και ο Πέλκας, που αυτοί είναι που μιλούν όταν γίνεται ένας κύκλος, μια αγκαλιά όλη η ομάδα. Περιμένουμε, δεν μας ενδιαφέρει, όποιος και από τους δύο να έρθει, είτε έρθει ο Μολέντο είτε έρθει ο Χατζερίτη. Αν με ρωτάτε εμένα ποιον από τους δύο θέλω, όπως με ρωτάς Σταύρο και είναι η δική σου απορία, πραγματικά δεν έχω. Αν με ρωτάς από τους δύο, προτιμώ το Χατζερίτη, να σου πω την αλήθεια. Ο Μολέντο, ναι, μεν είναι και βέβαια είναι περισσότερο και το ότι θα τους τσούξει αν έρθει σε εμάς. Αλλά όποιος και να έρθει, μπούμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα. Δηλαδή, ο ένας είναι χειρότερος, ο άλλος είναι καλύτερος. Δεν ξέρω κατά πόσο, σαν κορμί, ο Χατζερίδης, επειδή είναι πολύ πιο ψηλός, πώς μπορεί να ανταπεξέλθει. Αλλά μιλάμε τώρα για αξία. Άνθρωπο που έχει 10 χρόνια συνεχή παρουσία στη Δυναμό Κιέβου και στην Εθνική Ουκρανίας. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Πάμε, πάμε. Καλημέρα σας. 23 10 287 888. Παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα, κύριε Κώστα. Ω, καλό το παιδί, ρε. Σου εύχομαι καινούργια χρονιά, το καλύτερο σε σένα και στην οικογένειά σου. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Να είσαι καλά. Και πάνω απ' όλα αγάπη και υγεία σε όλο τον κόσμο. Όπως τα λες. Όπως τα λες. Πιο βασικό. Χωρίς αυτά, αδερφέ, δεν γίνεται. Όποιος και να έρθει, Κώστα, είναι να μας κάνει τη δουλειά όποιος μπορεί καλύτερα. Σωστό. Σωστό. Όπως και να λέγεται, γιατί μπορεί να φέρνουμε ένα παίκτη που δεν τον ξέρουμε και να μας βγει ο καλύτερος. 100%. Και ο πιο.
Χρήσιμος. Ο πιο χρήσιμος. Ο πιο χρήσιμος, ναι, για τη δουλειά που η δουλειά είναι 14 νίκες. Εγώ θα πω 13 γιατί τελευταία δεν πιάνεται η αγωνιστική. Θα έχει κρυθεί ήδη και θα είναι διαδικαστικό. Θα είναι γιορτή για όλους. Αγόρι μου. Βαφτίζω εκείνη τη μέρα το πρωί. Βαφτίζω εκείνη τη μέρα το πρωί. 6 Μαΐου. Βαφτίζω στην Αγία Βαρβάρα. Όχι το πρωί, το μεσημέρι δηλαδή. Κατευθείαν θα πάμε από τη βάφτιση όπως θα είμαστε με τα κουστούμια στο ναό. Το είπες και πιο πριν. Δεν έχουμε να φοβηθούμε καμία ομάδα. Τίποτα. Το μόνο που φοβόμαστε είναι τον κακό ΠΑΟΚ. Αυτό. Άλλο. Αυτό. Δεν μπορεί να μας σταματήσει κανένας. Και από εκεί και πέρα, ας παίξουν και οι παίκτες για την αξία τη δικιά τους πρώτα και για τον εγωισμό τους, για τον κόσμο και τελευταία ας παίξουν για τον πρόεδρο που τους πληρώνει. Είναι απλά τα πράγματα. Πολύ σωστά. Δεν φοβόμαστε κανέναν. Ξέρεις τι, και εγωιστικά να το δουν οι παίκτες. Δηλαδή, αν έχεσαι εσύ, σαν Μάτο, σαν Μπρίγιοβιτ, σαν Μπέλκα, σαν Μαουρίσιο, σαν Πασχαλάκη, λέω τώρα. Αν έχεσαι εγωιστικά, το λέω αν το ξαναδείς, να σου πάρει το πρωτάθλημα αυτός ο Ολυμπιακός, αυτή η ΑΕΚ. Καλά, για τον Ατρόμητο δεν το συζητάω γιατί πιστεύω ότι κάποια στιγμή δεν θα τα καταφέρει μέχρι τέλους. Είναι θέμα αντοχών. Αλλά αν έχεσαι, άμα το δεις εγωιστικά, ποδοσφαιρικά, άμα το δεις. Είναι στα πόδια των παικτών και το μυαλό των ποδοσφαιριστών μας. Ακριβώς. Ακριβώς. Μόνο που ακόμα βλέπω ότι μερικές φορές πρέπει να γίνουν πιο ομαδικοί. Ναι, εντάξει, αυτό θέλει τον χρόνο του να δεθούν οι παίκτες. Ήδη καμία σχέση με την αρχή. Και πιστεύω προσωπικά, γιατί ακόμα δεν τους έχω δει να αποδίδουν σωστά, ένας είναι ο Μακ και ένας είναι ο Βιερίνια να ανέβει λίγο παραπάνω. Βιερίνια όταν τώρα ανέβουν, θα πάει στη θέση του Βιερίνια. Όταν ανέβουν αυτοί οι δύο και έχουν τη φόρα και την ταχύτητα και την ποιότητα που μας έχουν δείξει αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές, σωστό, πιστεύω θα πάρουν να μπάρει όλες τις άμυνες. Σωστό. Δεν υπάρχουν μπακ να τους σταματήσουν. Με την καλή έννοια το λέω, θα φορτσάρει όλη η ομάδα. Περιμένουμε από πρωτοκλασσά τους, γιατί από τον Ελκαντουρί δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα. Τίποτα. Από το Μακ έχουμε δει ελάχιστα πράγματα. Ο Βιερίνια και επειδή έπαιξε αυτή τη θέση και επειδή τραυματίστηκε στο μεταξύ, δεν έχουμε παράπονο, αλλά θα δούμε, πιστεύω, έναν άλλον Βιερίνια μπροστά, απελευθερωμένο, να σκοράρει, να συμπαρασύρει, όπως είπες, με την εκρηκτικότητα, με την ταχύτητα, με την εμπειρία του, όλη την ομάδα. Και Άξι. Από ό,τι καταλαβαίνω με το φτωχό μου το μυαλό, με την πάροδο του χρόνου, ο ΠΑΟΚ θα γράψει μια πάρα πολύ ωραία ιστορία στο ποδόσφαιρο. Έτσι, αυτό θέλουμε. Δείχνει, ρε παιδί μου, ότι σιγά σιγά ανεβαίνουμε σε καλή. Αυτό. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη. Και συγχρόνως με ένα σύγχρονο και πολύ ωραίο γήπεδο λειτουργικό. Έτσι. Έτσι, έτσι. Γιατί, παιδιά, μην ξεχνάμε, φτιάχνοντας ένα γήπεδο το οποίο θα είναι, δεν θα είναι 50 χρονών, θα είναι ένα καινούριο γήπεδο σύγχρονο. Η ομάδα θα ανέβει εκτόξευση. Σε όλα, σε όλα. Σε όλα. Γιατί, φυσικά κόστα τώρα. Εντάξει. Σε όλα. Δεν μιλάμε εμπορικά, οικονομικά, από πρεστής, ψυχολογία του κόσμου, εικόνα προς τα έξω. Όλο, όλο. Αυτό το πράγμα θα απογειώσει την ομάδα. Θα ανεβάσει το σύλλογο και όλα τα περιφερεία αθλήματα του ΑΣΥΓΜΑ, έτσι. Όλο, όλο. Δεν ξέρω αν θα στεγαστούν εκεί. Δεν ξέρω αν θα στεγαστούν στο νέο γήπεδο ή θα πάνε κάπου αλλού, αυτό δεν το ξέρω. Γιατί τώρα, ας πούμε, συζητάω με τον Πιτσιρικά μου γιατί πάει στο Βόλεϊ, στο εφηβικό. Ναι. Λέει, μπαμπά, λέει, θα γίνει δουλειά, λέει, με το γήπεδο, γιατί πρέπει να ψάξουμε να βρούμε χώρο. Εννοείται ότι ο εραστέχνης που είναι η μαμά του λόχου, εννοείται. Δεν υπάρχει. Πάνε, όλα αυτά στη συνεργασία θα γίνουν. Ναι, πάνε παιδιά στο μπάσκετ, στο βόλι, στο βόλι. Έχω κολυμπητήριο από κάτω, ναι. Ναι, στη συντρία. Έγινε, αδερφέ! Σε χαιρετώ! Δεν μου λες, Κώστα, περίμενε. Ναι. Αντίστροφη μέτρηση, δεν θα με ρωτήσει τίποτα. Περιμένουν τώρα τρεις. Άστο, θα το κάνουμε αύριο. Δεν προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε. Φιλιά πολλά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι, δεν παίξαμε αντίστροφη μέτρηση, αλλά είμαστε στο παραεπτά. Ναι, καλημέρα. Εγώ είμαι. Καλώς το παιδί. Έλα, Κωστή, Στράτος είμαι. Γεια σου, ρε Στράτο! Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε. Με τις γιαουρτάρες σου. Την εκπομπή σου, όλα καλά να πάνε. Σε ευχαριστώ. Η αλλογία πάνω απ' όλα σε όλους. Και φυσικά η ομάδα μας να πάει καλύτερα. Ένα πράγμα μόνο που έχω παρατηρήσει για την ομάδα μας είναι ότι τελευταία δεν βλέπω να βγαίνουν από τις ακαδημίες δεν βλέπω να βγαίνουν καινούργια πράγματα. Ναι. Αυτό με ανησυχεί λιγάκι. Τίποτα κατά τα άλλα, εντάξει. Mm-hmm. Δεν έχω κανένα τέτοιο. Αυτοί ξέρουν και τι κάνουν και τι ράβουν και τι κόβουν.
και πιστεύω ότι όλα θα πάμε καλά μέχρι το τέλος. Ναι. Θα είμαστε και οι πρώτοι. Έχουν, δίνονται πάρα πολλά λεφτά στις ακαδημίες από, ναι, τον, από τον Ιβάν. Δηλαδή, πώς, δίνονται πάρα πολλά λεφτά, ας πούμε, λίγο κάτι, κάναν παίχτη, ας πούμε, καινούριο, ναι, κάναν αυτό, ας πούμε, παράδειγμα, ξέρω εγώ, παράδειγμα, ο Σιαμπάνης, ας πούμε, που είναι ένας τερματοφύλακας, ναι, νέος και λέμε ότι είναι ταλέντο και τα λοιπά. Πού είναι αυτό το παιδί, ρε παιδί Θα μου. Πρέπει, όπως το λες, παράλληλα με την απόκτηση των έτοιμων παιχτών ή των ετοίμων παιχτών, να δούμε, να μην είναι μόνο ο Πέλκας ο μοναδικός. Που, αυτό ακριβώς, έτσι, ναι. Δηλαδή είναι κρίμα. Υπήρχε μια φουρνιά εξαιρετική. Χάθηκαν οι παίκτες, ναι, για τον ΑΒ λόγο. Ο Κωνσταντινίδης, ο Πόποβιτς, ο Παναγιωτούδης, ο αυτή, Κάτσε. Ναι. Θυμάσαι που λέγαμε. Ναι, ναι, μιλούσαμε για αυτά τα παιδιά. Ναι. Και χάθηκε για τον ένα ή τον άλλον λόγο. Θα πρέπει να βγουν και ένας-δυο παίκτες. Εγώ δεν λέω να στελεχωθεί όλη η εντεκάδα από την Ακαδημία. Είναι δύσκολο. Ναι, και εγώ δεν είπα για απόλυτες περιπτώσεις. Ναι. Έστω έναν παίχτη, ρε παιδί μου, να πούμε ότι αυτός είναι από την Ακαδημία και παίζει εδώ, ας πούμε, πέρα, ναι, από τον Πέλκας και τα λοιπά, έτσι. Και ο Κουλούρης θεωρείται ένας τέτοιος παίχτης. Ναι, και ο Κουλούρης, ναι, ας πούμε, δηλαδή από εκεί και πέρα, ναι, ας πούμε, πέρα από τον Πόποβιτς και τα λοιπά, ας πούμε, μετά από εκείνη την φουριά, δεν βλέπω, ας πούμε, ξέρω εγώ, έτσι, δραστηριότητα, ναι, εκεί, ναι, πέρα, ας πούμε, παρόλο που πέφτουν χρήματα πολλά. Θα σου πω τι ισχύει. Είμαστε τώρα σε ένα μεταβατικό στάδιο όπου γίνεται τι. Σπουδαία δουλειά στην ΚΑΠΑ 20. Σπουδαία φουρνιά, μου λένε, η ΚΑΠΑ 17, αλλά και οι πιο πιτσιρικάδες, που από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να βγαίνουν τα παιδιά να μπουν στην ομάδα. Εννοείται ότι... Μακάρι. Απλά μου λένε άνθρωποι που γνωρίζουν, που είναι κοντά στις ακαδημίες, που είναι και σε άλλες, ναι, ομάδες. Μου λέει, Κωστή, ξέρεις τι υπάρχει πίσω. Ό,τι καλύτερο υπάρχει. Γίνεται σπουδαία δουλειά. Μακάρι να δούμε εμείς τι θέλουμε. Θέλουμε, παράλληλα με τους ακριβοπληρωμένους ξένους, να υπάρχει και αυτός ο οποίος νιώθει. Αυτός ο οποίος, όχι απαραίτητα επειδή είναι Ελληνόπουλο να παίξει, να αξίζει και να παίξει. Ναι, να αξίζει και να παίξει. Και αυτό το Ελληνόπουλο, ας πούμε, θα δώσει και το πνεύμα, την όθηση στο ξένο. Σωστά, πούμε, σωστά. Το στίγμα της ομάδας, την οτροπία, ναι, και όλα, όλα. Βλέπεις ότι... Την οτροπία, άμπραβο, ακριβώς. Ναι. Αυτό αυτά θέλουμε. Καλή αυτό. Χρονιά και πάλι. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά, ζούμου σου, αδερφέ μου. Να σε καλά. Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Παπόρη. Κληρώσεις, βάλε με, γεια σου και Έλλη Λαλιάγκου. Λοιπόν, Ολυμπία, Λίλη. Λέω τώρα τους παίχτες. Ναι, το έχεις βάλει εδώ. Γκουερίνο, Λουίς Φερνάντο, Λουτσιάνο Ντε Σόουζα, Άλβες Μασιέλ Λίνο. Γεια σου, Ραμπατζή Σωτηρία. Βάλε με για τα κρέατα, γεια σου. Χρήστο μου, καλημέρα, Γιώργο. Όχι, αυτό είναι, περίμενε, λάθος, είναι από χθες τη νύχτα. Εδώ, γεια σου Βασιλική μου, να σε καλά. Έχω, λοιπόν, ο Χρήστος λέει Λίνο, Λουτσιάνο, Γκουερίνο. Να μην διαβάζω τώρα και σας κουράζω, έχετε στείλει τα μηνύματα με τα ονόματα. Λέω μπαμ μπαμ. Ναι, τον Γκουερίνο, ιστορία από μόνος του, καθοριστικός στο να... Ενσωματώνονται οι Βραζιλιάνοι όπως ο Μάτος στην ομάδα μας. Καθοριστικός είναι ο κύριος Νέτο Γκουερίνο, θέλω να σας πω. Ένας υπέροχος τύπος, χαίρομαι κάθε φορά όταν συναντιόμαστε τυχαία να συζητούμε, είτε σε πάνελ και στο στούντιο έχουμε συνυπάρξει, αλλά και στο γήπεδο. Είναι ένας κύριος πραγματικός. Και βέβαια, εντάξει, μια φωτογραφία, όλη η ιστορία, δεν χρειάζεται να πούμε. Φερνάντο Λουίς, τον θυμάστε, Λουίς Φερνάντο. 88-89, λίγο αρωμαλή έτσι, δεκαράκι, ο Λουτσιάνο, Ίντιο, Πία, Άλαν Μπαϊάνο. Αυτοί τώρα είναι κοντά-κοντά όλοι από το 2006 μέχρι το 2008, πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Ίντιο, Πία, Άλαν και Μπαϊάνο. Κλάιν Μάιν. Μετά, Μάρκος Αντώνιο, ένα από τα πάρα πολύ καλά μπακ που πέρασαν από την ομάδα, είχε όμως ένα θέμα με την υγεία του. Δεν ξαναβρήκαμε τέτοιο παίχτη. Μοιάζει αρκετά στον Μάρκος Αντώνιο ο Μολέδο, ο Βαρέλα τώρα. Ναι, μοιάζει, αυτό το στυλ είναι, σε αυτό το στυλ. Ο Μάρκος Αντώνιο 2008-2009. Άλβες Λίνο, εντάξει, respect, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Τον θεωρώ μέσα στους τρεις σημαντικότερους ξένους που φόρεσαν τη φανέλα. Όχι μόνο Βραζιλιάνους. Ο Άλβες Λίνο από το 2008 μέχρι το 2014, πάρα πολύ σημαντικός παίκτης. Αραούχο Έτο, αυτό το δεξί μπακ που δεν την έβρισκε ούτε με το καλάμι. Ο Κριστιάνο Μωράες, τεχνίτης, ναι μεν, αλλά και αυτός λίγα πράγματα.
Σπαντάσιο επίσης μία χρονιά μόνο και τίποτα. Ο Λεωνάρντο λίγα πράγματα για αυτό το μπακ που νομίζω είχε παίξει και στο Γαύρο. Βιβιάν Ματέους, άλλο ένα αποτυχημένο στόπερ που λίγα πράγματα. Ο Ζάιρο που έπαιξε ένα διάστημα, πήγε μετά στα Γιάννενα, τώρα παίζει στο εξωτερικό, νομίζω στην Σπορτούλ, Σέριφ, κάπως έτσι. Και από εκεί και πέρα η τελευταία παρτίδα που είναι πολύ σημαντικοί παίκτες, ο Λέο Μάτος, ο Πέδρο Ενρίκε, ο Σωσέ Μαουρίσιο και τώρα ο Μάρσιο Ασεβέδο, αν υπογράψει σήμερα. Πάω να κάνω την κλήρωση, δώσε μου λίγο ένα νουμεράκι από το 1 μέχρι το 32 να δώσω τους, τα κρεατάκια. Το 21. Λοιπόν, τα κρέατα πηγαίνουν στη Βασιλική Σκέτο σε 662 χωρίς επίθετο. Βασιλική μου, θα σε πάρουμε τηλέφωνο, θα στείλουμε το νούμερό σου στον Χρήστο, στον Μιχάλη. Μπερδεύτηκα τώρα με τον Χρήστο που μου έδωσε το νούμερο. Να στείλουμε το όνομά σου, το ονοματεπώνυμό σου, να πας στο Μιχάλη στα κρέατα στον Εύωσμο να πάρεις τη σακούλα με τα κρέατα ενός μήνα. Την καλημέρα μας στον Χρήστο Κολοβό που μας ακούει στη Μελβούρνη. Καίγεται ο τόπος στην Αυστραλία από τη θερμοκρασία. Στο Σίδνεϊ λέει 47,5 βαθμούς είχε προχθές. Καλημέρα, λέει ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Γεια σου, αδερφέ μου στην Πάτρα. Με το Μολέδο συμβαίνει, λέει, το εξής γελίο. Αυτοί που διοικούν τώρα την ΠΑΕ Παραθηναϊκός, λογικά σκεπτόμενοι και με γνώμονα το συμφέρον του συλλόγου, τους εύχονται να έρθει στον ΠΑΟΚ λόγω χρηματικής προσφοράς και παικτών ανταλλαγμάτων. Και απ' την άλλη, ο Αλαφούζος μέσω του Star FM εύχεται με τα ρεπορτάζ του να πάει όπου να είναι εκτός ΠΑΟΚ. Ακόμα και στην Ιντερνασιονάλ που δεν δίνει φράγκο, αλλά μόνο παίκτες. Δεν έχει τελειωμό η κατάτια όπως το γράφεις. Αλήθεια είναι. Γεια σου, Ντινάκη μου. Γεια σου, Δίνα Δημητριάδου. Καλημέρα, Ξενίτο Τσατσαρό Ζουμού στο Παρεάκι. Καλημέρα στη Δέσποινα την Κυριακίδου. Καλημέρα σε σένα, Κωσόλα, τα Ζουμουσάκια, Ζουμουσού Πάοκ. Γεια σου, γεια σου, Κώστα Παπατζιάμο. Ελλάδα, Γαλλία, Συμμαχία. Οι ωραίτες γυναίκες του κόσμου, Ελλάδα, Γαλλία, Συμμαχία. Εσύ ξέρεις γιατί έχεις πάρει Γαλλίδα γυναίκα. Έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι. Γεια σου, Κατερίνα Καψή. Καλημέρα, Ζουμουσάκια. Καλημέρα, Κωστή. Ευχαριστώ πολύ για το φούτερ του Πάοκ. Δωράκι για το γιο. Τυχαίο που στις 8 Μαΐου έχει ο γιος γενέθλια. Θα σε πάρουμε να σου πούμε πού θα πας. Και πώς θα το πάρεις, έτσι. Γεια σου, Βαγγέλη Παρατσουκίδη. Καλημέρα, Κωστή μου, σου φιλάκια σου. Όλους πάμε γερά το Μάη. Θα είμαστε καλά. Γεια σου, Δημήτρη και Δέσποινα, μπουνάτσα μου. Λοιπόν, να είσαι γερός. Αυτά, πρέπει να φύγω. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Έρχεται το τρίο. Έρχεται η τρόικα. Ο Δημήτρης, ο Χρύσαδος και ο Μάριος. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Χορήγη δεύτερη ώρα είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Είναι η Τέντα Home. Είναι η Καλόε με το ειδικό προϊόν. Την αλόη με μύρτιλο 23-12-200-500-49-90 οι δύο φιάλες και δώρα 20 ευρώ. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Bye, 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 bye.